Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί έναρξη καινούργιας εβδομάδας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτερούλα σήμερα. Με έναν μικρό αγώνα δρόμου. Ή μάλλον όχι αγώνας δρόμου. Αγώνας δρόμου νομίζω είναι οι αγώνες αντοχής. Ένα σπριντάκι ήρθαμε στο στούντιο. Έχει πλάκα το πρωί το... με το αστικό το οποίο έχει έτσι ας πούμε μια αμφισημία, μια κυκλοθυμία. Ενίοτε επιλέγει να περάσει, ενίοτε επιλέγει να μην έρθει. Είναι ένα μικρό τζόκερ το οποίο δεν πιάσαμε και χθες, jackpot. Πώς τα συνδέεις ώρα ρε Μπατμανίδη. Ήμουν απεπισμένος Πέμπτη και Κυριακή ότι πάει τελείωσε, αυτό ήτανε. Άντε, τέρμα τα αστεία, γίναμε 40. Μου το χρωστάει η ζωή. Νομίζω και αυτό είναι η πεμπτουσία του τζόγου. Ότι την στιγμή που παίζεις αισθάνεσαι ότι έχεις κερδίσει. Δεν μπορεί να είσαι εσύ χαμένος, δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο παρά... με το να δικαιωθούν οι επιλογές σου και να τσεπώσεις το παραδάκι. Να φτιάξουμε ένα μικρό παιχνίδι. Catch me if you can. Πότε θα έρθει το λεωφορείο, αυτά με, τα... με τις τηλεματικές που περνάνε από πάνω. Να παίζουμε επιτόπου με μια εφαρμογή. Τώρα εδώ δίνουμε προτάσεις αν ακούν οι ηθήνοντες. Θα μπουν και λεφτά στα ταμεία του κράτους και του οργανισμού για να πάρουμε και κανένα καινούργιο λεωφορείο να έρχεται στην ώρα του, να μπορούμε και εμείς να ξεκινάμε το λόγο επειδή, όπως το ξεκινάμε βέβαια κανονικότατα, μπορείς να τρέχουμε έτσι. Τυχώς που είμαστε και αθλητικοί τύποι και θα προλαβαίνουμε όλα. Λίμπερο 107,4, ο Μπάμπης Μπατμανίδης, λόγο επειδή, δευτερούλα σήμερα, μαζί παρεούλα για όλη την εβδομάδα. Με ένα πολύ γεμάτο Σαββατοκυριακό. Super League ξανά. Τελικός, μικρός τελικός Mundo Basket. Προεόρτια μεγάλου ντέρμπι εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πάω Κάρης. Θα έχουμε ψωμάκι, θα έχουμε δουλίτσα. Θα φάμε καλά δηλαδή αυτές τις ημέρες. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 231-0287 και 3 οκτάρια. Από πάντα, από πάρα πολύ νωρίς. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα διαδίκτυα, στα Facebook και μέσω μηνυμάτων, στα inbox και εκεί συνδιαλεγόμαστε. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που δεν ξέρω, μας περίμενε. Καλημέρα. Έλα Μπάτμαν. Έλα αγόρι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, τι κάνεις. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός χθες. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 4-0 από τον Άρη, ή μάλλον καλύτερα ο Άρης συνέτριψε τον Παναθηναϊκό με 4-0. Έχασε το τριφύλι. Έχασε, το μάδισε ο Άρης το τριφύλι. Δεν πειράζει. Καλοφάγωτο στην Τούμπα θα είναι. Λες, το τριφύλι ή ο Άρης. Ο Άρης. Α, μάλιστα. Θα πρέπει να σε τρομάζει ο Άρης μετά τη χθεσινή του εμφάνιση. Όχι, 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 καθόλου. Καθόλου, δεν τρόμαξες. Παραμένεις ήρεμος. Μάλιστα. Τι γίνεται. Καλά είμαστε. Μ' αρέσει που όταν παίζει πάω Κάρης ασχολείσαι λίγο με την παλίτσα. Κάτι θυμάσαι. Ναι, κάτι θυμάμαι. Δεν το είδα χθες το μάτσο, ούτε το άκουσα. Τον Ατρόμητο με τον ΠΑΟΚ τον είδες, ούτε. Ούτε έγινε, ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το πάω Κάρης θα το δεις. Πιθανόν να κατέβω κάτω στα VIP να το δω. Στα VIP της, των Γρεβενών ή στα VIP της Αμαρίνας. Της Τούμπας. Της... Α, εδώ είναι κυρίες και κύριοι μεγάλη έκπληξη. Μάλιστα. Yeah. Αυτό τι γίνεται άλλο. Καλά είμαστε. Εσύ θα μου πεις πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Τι είχαμε εκεί. Καΐδια, καφενείο, ρέκλα. Καφενείο, ρέκλα, ναι. Η ζωή μας τελειώνει καφενείο και ταβέρνα που έλεγε το τραγούδι, ναι, θυμάσαι. Ναι, τώρα έχω ξυπνήσει από τις ώρα και δεν ξέρω τι να κάνω. Ζερνάω, δεν ξέρω πώς να περάσει η μέρα. Πώς να περάσει, γιατί δεν μπορείς να ξανακοιμηθείς έτσι, να ζαρώσεις. Όχι, τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Σ' ακούω καλά όμως, δεν είχαμε έτσι έντονες διαδικασίες. Γκουρλώσαμε άσχημα χθες και 6 ώρα έπεσα για ύπνο. Α, εντάξει, από νωρίς. Νωρίς. Αυτή είναι η σωστή διαχείριση πόρων.
για το Σαββατοκύριακο. Και τώρα είσαι κομπλέ γεμάτος, μια χαρά. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6.30. Καλά είναι, καλά είναι. Ένα εξαωράκι, καλά είναι. Ωραία. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε περιμένουμε να έρθεις και πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα σε υποδεχθεί ο Φούρναρης, να ξέρεις. Ναι, ναι. Τον έχω τάξει και κάτι δόντια από αγριό γούρνα. Ναι. Κατέβω στη Βέρεια να τον τασκύλω. Εντάξει, έγινε, φίλια. Ναι, παρακαλώ. Θέλω μια χάρη. Α, μπορώ. Να κάνεις μια εκπομπή αφιέρωμα στην Πέση Αργυράκη. Στην Πέση Αργυράκη, συγκεκριμένα αφιέρωμα. Αφιέρωμα μια εκπομπάρα να την τελειώσουμε έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχει τόσο πολλά κομμάτια η Μπέση Αργυράκη που. Ένα με βάλει ένα τώρα το κορμί για να την ανέβω κι άλλο πιο ναι, πολύ. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ένα καλοκαιρινότατο, ένα καλοκαιρινό. Έχει πολλά η Μπέση, εννοείται. Αυτό μου αρέσει πολύ, πεθαίνω. Μάλιστα, γιατί είσαι. Λίγο να το γουστάρω. Είσαι και καλοκαιρινός τύπος, ναι. Μη τι άλλο. Μάλιστα. Okay, εντάξει, έγινε, σε χαιρετούμε, σε χαιρετούμε. Έτσι. Δυναμικό σου τηλεφώνημα του φίλου μας του Δημήτρη, έτσι για να τα ακούσουμε. Δεν μπορούμε να του χαλάσουμε χατήρι στις μουσικές επιλογές, ε. Κορμί και αλάτι αφιερώμα στην Μπέση Αργυράκη. Γιατί όχι ρε παιδιά, εξαιρετικά ζήματα. Η Μπέση Αργυράκη έχει κάνει το εξής που λατρεύω. Έχει μεταποιήσει, όχι η ίδια προσωπικά, έχει με τραγουδήσει μάλλον μεταποιημένα, μεταφρασμένα τραγούδια. Το συνήθιζαν πάρα πολύ από τη δεκαετία του 60, 70, 80 να παίρνουν ξένες επιτυχίες και να βάζουν ελληνικό στίχο και να γίνονται αντίστοιχα επιτυχίες εδώ. Ας πούμε, όπως το Jenkins Han Φερρυπίν που είχε κερδίσει την Eurovision, έγινε πιο γνωστό με τον ελληνικό του στίχο. Το κορίτσι του Μάη παλαιότερα από τους Olympians και ούτω καθεξής. Αφιερώνουμε λοιπόν στην Μπέση Αργυράκη, γιατί όχι. Κορμιά και αλάτια, τα πετάμε τα αλάτια πλέον από πάνω μας και είχαμε καλό Σαββατοκύριακο, ίσως κάποιοι τελευταίοι. Τα κάνανε τα μπανάκια τους, αλλά σιγά σιγά ο κάθε κατεργάρης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ κοντεύει να φάμε και το Σεπτέμβρη. Τελείωσε και η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, να συγχάσουμε με αυτό τον Ταλαβέρι. Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα τις εμπειρίες μας και την άποψή μας περί του θέματος και των όσων λαμβάνουν χώρα. Στη Χελέξπο πλέον και όχι ΔΕΘ. ΔΕΘ έχει από παλαιά. Μας έχει μείνει ως διεθνής. Δευτερούλα σήμερα 16 του μηνού. Αγίας Εφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελετίνης, Μελετινής Μάρτυρος. Εορτάζουν ο Έφημος, η Εφημία, η Έφημη, η Έφη, η Εφημούλα, η Εφούλα, η Φούλα, η Λουντμίλα, η Λουντμίλα. Ο Μελιτινός, η Μελιτινή, η Μελίνα, η Μελίτη και η Μελίτα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος είναι αυτό. Χρόνια πολλά στο γιατρό, το Φικιόρι, έτσι δεν τον λέγανε, που πουλούσε το όζον. Χάθηκε αυτή η ψυχούλα, έχω καιρό να το δω στα τελεμάρκετινγκ, είναι η αλήθεια. Δεν βλέπω και πολύ τελεμάρκετινγκ, ναι. Ο απα, φύγε με, γεμελέ, έπαιξε. Ας δεν μπαινε και αυτό κανονικότατα. Όλοι ώστε να τύλει με τη δεύτερη ώρα της εκπομπούλες, 7 και 7 θα δεις στις 7 και 32. Δυνατό Σαββατοκύριακο, αγώνες, νίκες για τις θεσσαλονικές ομάδες. Είδαμε χθες τον Άρη να κατατροπώνει τον Παναθηναϊκό με 4-0. Τον ΠΑΟΚ να τα χρειάζεται σε ένα τρελό παιχνίδι του Σαββάτου. Με ανατροπές, με διακυμάσεις, με συγκινήσεις, με. Είδαμε πάλι, έτσι ήταν. Ωραία, σε κρατούσανε, αυτό έχει σημασία. Πάνω απ' όλα για εμάς εδώ τους θεατές και τους ποδοσφαιρόφιλους. Και από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ φέτος έτσι θα είναι. Θυμίζει παλαιότερες εποχές αυτό το απρόβλεπτο. Και δύο γκολ να βάλει και δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει το δεύτερο ημίχρονο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερα φέτος, γιατί πέφτει, χάσαμε 2 βαθμούς στον Ατρόμητο.
την Κυριακή σε ένα εντός έδρας με τον Άρη, φέραμε μια ισοπαλία πέρσι, οπότε πάμε για 28-28. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα. Μια και ανέφερες, ήταν λίγο τον καιρό την Κυριακή, mm-hmm. μας έρχεται, γιατί λέω να κάνουμε ακόμα μια βουτιά. Χθες κάναμε. Την Κυριακή πάνω... που έχει πάω Κάρης, θα πας για βουτιά. Το πρωί, ρε φίλε. Α, το πρωί, μάλιστα. Γιατί το απόγευμα, εσύ πηγαίνεις και βουτιά στο βράδυ. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά θα πας για βουτιά μέχρι να γυρίσεις, να μην πάω να φας ένα καλαμαράκι. Θα γυρίσεις με τα λάτια, θα πας γήπεδο. Τα καλαμαράκια να τα δρώνε. Αυτοί που έχουν 800 ευρώ να πληρώνουν τη μερίδα. Σιγά μου, ρε, εντάξει, τώρα το κατεψυγμένο το βρίσκεις και. Όχι, ρε, εντάξει, να πετάγεσαι μέσα στην ποτίδα, 2 η ώρα είσαι πίσω. Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Ναι, αυτό είναι το στάνταρ. Και χθες που πήγα ήταν πάρα πολύ ωραία. Φυσικά έχουμε κάτι απίστευτο τύπου εκεί στην ποτίδα που κατεβαίνουν με τα άλογα. Ευτυχώς κατεβήκανε στα 500 μέτρα πιο εκεί. Τι εννοείς κατεβαίνουν με τα άλογα? Κατεβάζουν άλογα. Από... κουβαλάνε τα άλογα τους. Από πού? Με Δευτέρω, Θεσσαλονίκη, από οπουδήποτε. Και τα πας στην ποτίδα τι να κάνουν, παραθέρηση? Τα βάζουν μέσα στο νερό και το άλογο όταν μπαίνει μέσα στο νερό, μπάμπι. Ξέρεις, βγάζει κάτι βομβούλες από πίσω. Α, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Ωραία. Είναι απίστευτο. Πέρσι είχα καθίσει στο συγκεκριμένο μπαρ, στο Πιτσόμπαρο, το τι στόλισμα τους είχα ρίξει και με κοιτούσαν έτσι. Και βγήκε, φιλοτιμήθηκε ένας και πήρε μια απόχη να μαζέψει. Τι παίρνεις, ποια απόχη, λέω. Το έχετε γεμίσει, λέω. Είστε ηλίθιοι, λέω. Έχει τόσο κόσμο εδώ, έχει παιδάκια. Και έρχεσαι, μου το βάζεις μέσα, όχι για τρίχες και για τέτοια. Σου μιλάω το άλογο που βάρβιζε. Μάλιστα. Ωραία. Β52 το άλογο. Β52 κανονικά, δρομία. Δεν το γνώριζα αυτό. Ωραία. Να και πληροφορίες National Geographic. Μαθαίνουμε από εδώ. Να πω ότι για το μπάσκετ, γιατί για το ποδόσφαιρο δεν έχει ενδιαφέρον, εντάξει, θα ξέρουμε. Αίτητο και φέτος. Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα να μπορέσει να κοντράρει. Ήθελα να νικήσει ο Άρης, δεν ήθελα να έρθει με έναν βαθμό στην Τούμπα, να πει ότι το ρίξαμε μετά εμείς. Έχει κάνει βήματα για την παραμονή, όλα καλά. Σε φοβίζει η χθεσινή εμφάνιση? Έλα ρε μπάμπη τώρα, τι είναι αυτά. Τα παιδιά είχαν την άλλη μέρα σχολείο, είχαν το μυαλό τους εκεί, τις τάξεις, τα τμήματα, η ομάδα του Παναθηναϊκού και εντάξει. Δηλαδή είναι ο σάκος του μπόξ ο Παναθηναϊκός. Δεν τους δώσαμε και κανένα παίχτη εμείς. Δύσκολα. Δεν έχει τον Μπούγκουρα. Μπούγκουρα τους το χαρίσαμε. Δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ. Ούτε ο Χαρίσης ανήκει στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και έπαιξε. Λοιπόν, να πω για τον απίστευτο σταθμό, τον κρατικό θα τον πω, και όχι δημόσιο, ραδιοφωνικό, επειδή δουλεύαμε και θέλαμε να ακούσουμε μπάσκετ. Ακούγαμε και λίγο τα ενδιάμεσα που βγαίνανε και σχολιάζανε και για τον ΠΑΟΚ, κάποιοι απίστευτοι. Μπάσκετ εννοείς τον τελικό? Όχι τον τελικό, Κυριακή εντάξει μπορούσαμε. Την Παρασκευή, το Σάββατο, τον ημιτελικό ρε παιδί. Ναι. Τους δύο ημιτελικούς. Και έλεγαν, σχολιάζανε για το βίντεο στο Μακεδονία Παλάς και έλεγαν απαράδεκτος ο Σαββίδης. Καταρχήν λέει κατέβηκε, λέει είναι εμφάνιση αυτή, λέει να συναντήσει έναν υπουργό. Σοβαρά, υπόθηκε τέτοιο πράγμα. Γιατί πώς υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, ας πούμε. Ναι, επειδή κατέβηκε με τον Τζίνο. Στο σπίτι σου κιόλας μέσα. Ναι, με τις πιτζάμες εγώ αν ήμουν θα κατέβαινα και θα τον στόριζα περισσότερο. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο ότι θα συναντήσει έναν υπουργό. Και δεν μιλάω για όλα τα άλλα. Που δίνανε και προγνωστικά, το Σάββατο δίνανε και προγνωστικά και λέγανε εντάξει. Ας μην μιλάμε για άλλους σταθμούς, είμαστε εδώ δικός μας σταθμούς, τώρα δεν μας αφορά το τι κάνουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και επειδή θα βγουν πολύ ενθουσιασμένοι οι Αριανοί, έχω ένα μικρό κομπόδεμα που αν θέλουν λιγάκι να το τοποθετήσουμε. Αυτά μ' αρέσουν. Αν θέλουν λιγάκι να το τοποθετήσουμε, να το πολλαπλασιάσουμε. Ναι. Τι δίνεις, με τι δίνεις και χ? Ναι, βέβαια δίνω και χείρα. Μάλιστα. Εντάξει, μέχρι εκεί. Εντάξει. Μπορεί να έχουμε μια άσχημη εμφάνιση να νικήσουμε με ένα γκολ για φορά. Δεν δίνεις handicap δηλαδή. Handicap όχι. Μάλιστα. Εντάξει, άμα είναι θα παίξω με handicap, θα παίξω σε στοιχηματική εταιρεία. Εδώ έτσι κάνω. Αυτά θέλει. Μ' άρεσε. Εδώ υπάρχει. Να, μάλιστα. Μας κλείσουν μέσα, μας μπουζουριάσουν. Δεν υιοθετούμε τα λεγόμενα. Προφανώς και αναφέρεσαι σε
Σε φασόλια, με φασόλια. Σε φασόλια, πάντα. Σε φασόλια και ρεβίθια. Εντάξει, έγινε. Σε χαιρετούμε. Τώρα γίναμε πραγματική εκπομπή αθλητική. Ξέρω αν. Κατά καιρούς μπορεί και να είχαμε συζητήσει. Οι παλαιές, οι ωραίες, ας πούμε, των παλαιών ετών των αθλητικών ραδιοφώνων ήταν αυτό. Σκάγαν όλοι με τα τούβλα και λέγανε βάζω τόσα πόσα δίνεις και τέτοια προκαλώ. Για να ακούσουμε, μπορεί να έχει. Και μένω και συνέχεια. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Δεν μας περίμενε ασφαλώς. Καλημέρα. Μα ακούς. Ακούω, Νάτος. Μήκος Βασκετικός Παουξής. Καλώς τον, αγαλώς τον. Να κάνω μια τούμπα 180 μοίρες στην εκπομπή. Να μιλήσεις για μπάσκετ. Όχι. Α, γιατί. Πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα ο Τάκης Σπυριδάκης. Ναι, νομίζω την Κυριακή, το Σάββατο, πότε. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι ήταν από τους λίγους, δεν ξέρω, προφανώς ξέρεις τι εσύ Άσημος και Σιδηρόπουλος, έτσι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εσύ που είσαι και της μουσικής. Ήταν από τους λίγους ανθρώπους που ήταν 180 μοίρες κατά του συστήματος και το έδειχνε με, με τις πράξεις του και τη ζωή του. Mm-hmm. Πολύ ιδιαίτερη έτσι παρουσία, πολύ, ναι, πολύ ωραία. Δεν έδειχνε κανέναν. Ναι, πολύ ωραία παρουσία στις ταινίες. Κατά τη γνώμη μου ήταν και τρομερό ταλέντο, τρομερό απίστευτο mm-hmm. ταλέντο. Mm-hmm. Δηλαδή οι διαφημίσεις Wind δεν υπάρχουν. Εντάξει, αυτό τώρα ξέρεις τι, εμένα λίγο με στεναχωρεί το ότι στο τέλος ας πούμε, αυτό που έμεινε και το προβάλλαν πολύ τα κανάλια ήταν ότι έκανε μια επιτυχία μέσω των διαφημίσεων. Εντάξει. Ναι, έκανε και επιτυχία στο θέατρο, διάβασα, που δεν πήραν. Στο θέατρο, ναι, στο θέατρο πήγαινε πάρα πολύ καλά, στο τέλος. Να σου πω κάτι. Mm. Τα μίδια είναι τόσο δυνατά που μπορούν να σε κάνουν κατ' επιλογή από Σπυριδάκη Βανδύ. Ναι, ναι, τεράστια δύναμη, ακόμη και τώρα. Έχω φίλη, την ξέρω από 5 χρονών, είναι 50 τώρα, είχε εκπομπή στην τηλεόραση, μετά ήταν πανελίστρια. Και τώρα επειδή απίβδησε με το σύστημα και έχει και. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ακούω βεβαίως. Και επειδή έχει και πολύ πλούσιο πατέρα, έγινε συγγραφέας. Ωραία. Σαν και εμένα δηλαδή. Επειδή έχω πολύ πλούσιο πατέρα, κάνω εκπομπή το πρωί. και μου έλεγε αυτά τα. Τώρα βρισκόμαστε με. Εντάξει, τώρα ευτυχώς βγήκε τα Facebook και αυτά και μιλάμε. αλλά βρισκόμαστε, ας πούμε, κάθε 4-5 χρόνια. Είναι τρομακτικό το σύστημα. Δηλαδή, Αναολυμπιάδα. Αναολυμπιάδα βρισκόσαστε. Κάτι Τάκη Σπυριδάκη, άμα δεν σε πηγαίνει, μπορεί να σε έχει συνέχεια στο περιθώριο. Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Αλλά δεν, εντάξει, η διαφήμιση ήταν. Όχι, μόνο αυτό τώρα εδώ. Γλυκιά συμμορία, Λούφα αλλά, και Παραλλαγή που ήταν η κορυφαίη ρόλη του. Λούφα, Παραλλαγή. Λούφα και Παραλλαγή ήταν φανταστικό, βέβαια. Ναι, ο Μπαλούρδος. Συγκλονιστικό. Και διάβασα τώρα. Δεν το ήξερα προφανώς ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια πριν την αρρώστια έπαιζε θέατρο στην Αθήνα. Είχε πολύ μεγάλη πίστη. Ναι, 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 ναι. Και εγώ. Πού να το ξέρουμε τώρα των θεατρικών κτλ. Δεν είμαστε και τόσο, αλλά δεν είμαστε και στην Αθήνα. Δεν είμαστε. Τώρα να κάνουμε ένα τέτοιο. Mm-hmm. Εγώ δεν είδα τον ΠΑΟΚ, δεν είδα τίποτα. Έπαιζα τα παιδιά μου μπάσκετ εκεί την στιγμή. Mm-hmm. Μου έγραψε όμως ένας Παναθηναϊκός που τον εμπιστεύομαι και αυτόν τον ξέρω από παιδί. Mm-hmm. Ότι πλέον ο ΠΑΟΚ είναι το σύστημα το ίδιο. Μάλιστα. Και ότι στις τελευταίες φάσεις, αν χρειαζόταν, ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε 10 φάουλ και το μάτι θα έλεγε στο 110. Μάλιστα. Μέχρι να βάλει γκολ. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ήταν τα φάουλ. Φυσικά και ήταν, ναι. Δεν είδα τίποτα. Είδα μόνο τα highlights και τα highlights δεν έχουν το πώς κερδίθηκε το φάουλ. Ναι, όχι, το φάουλ ήταν, εννοείται. Δεν αμφισβητείται. Εδώ οριακό τέρμα το ακυρώθηκε. Πράγμα. Αν ήταν, ας πούμε, φαντάζομαι εγώ να βοηθηθεί μια ομάδα, δεν χρειαζόταν, ας πούμε, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα μπορούσες, όταν είναι να καθαρίσει ένα παιχνίδι, όταν είναι λίγο έτσι, ας πούμε, ξέρεις, κανονισμένο, δεν χρειάζεται να φτάνεις στο 90 και να το ρισκάρεις. Βρίσκεις άλλους τρόπους να το. Τον Άρη τον είδα. Mm. Πάρα πολύ καλός. Μισό λεπτάκι, ο Παναθηναϊκός στα center back είναι τραγικός. Εντάξει, δεν υπάρχουν, δεν ξέρουν που πάνε. Mm-hmm. Δεν ξέρουν που πάνε και φταίει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, υπόθηκε από τους προηγούμενους ή χθες τις εκπομπές που δεν προλάβαμε. Ναι. Φταίει πάρα πολύ και ο Διούδης. Υπόθηκε από κανέναν. Όχι, δεν μιλήσαμε ακόμη για τα τυχεία. Ιδίως στο πρώτο γκολ. Mm-hmm. Είναι δυνατόν ο Διούδης να είναι 1,90 με κάτι χέρια και ο Φετφατζής να είναι κοντός και να τον παίρνει και φαντάζομαι. Εντάξει, το πρώτο γκολ τώρα αυτό που κάνει εκείνος ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Δεν το περιμένει κανένας με τίποτα. Δεν ξέρω. Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα έτσι για να βάλουμε και λίγο τέτοιο. Αν γινόταν αυτό στο Περιστέρι,
Αν έβαζε ο ΠΑΟΚ τέτοιο γκολ, τι θα είχαμε σήμερα, ας πούμε. Το δούμε και έτσι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Και κάτι τελευταίο, εγώ το έλεγα τόσα χρόνια ότι ο Φατζίδης ξέρει μπάλα, μην τρελαθούμε τώρα. Κολοτούμπα τώρα όλοι οι Αριανοί θα κάνουν. Μην τρελαθούμε. Ήταν να φύγει το παιχνίδι. Δεν ξέρει μπάλα, απλώς είναι λίγο μαλωμένος με τον γκολ. Αν δεν ήταν μαλωμένος με τον γκολ, με την τρίπλα που ξέρει θα ήταν. Από Gladbach και πάνω. Μάλιστα. Στην Κάτω τον βλέπαμε στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια, τσάω, τσάω, τσάω. Για να δούμε, γραμμούλα μας περίμενε, καλημέρα. Τι έγινε, ρε. Οπ, να τος. Τι δικαιολόγησε τώρα, δεν πάμε στην Αριανάρα να πεις ότι αν γινόταν αυτό εκεί και εκεί. Άντε ρε, σε ρε, έκανε μας. Όχι, κάνω ερώτημα. Τι θα έλεγε. Άκου τι θα σε πω ο δακτύλιος, τι θα έλεγε ο δακτύλιος. Άσε μας τώρα, τα είδαμε και το Σαββάτο. Να σε πω κάτι, εγώ και άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα που έπαιζε το Σάββατο, που πάλι, άντε να μην πω, που δεν έπρεπε να έχουν 0 βαθμούς τώρα αυτοί. Να πω, και πώς γίνεται να έχει 9. 0 βαθμούς έπρεπε να έχουν. Και θα σε πω εγώ τώρα τα αίτητα και τα μαίτητα την Κυριακή και τα γίνει. Θα σε πω εγώ τι θα πάθουν αυτοί εδώ την Κυριακή. Τι έχουμε, δίνεις... Ακόμα και πεθαμένοι σηκωθήκαν τα νούματα και φύγαν, αδειάσαν τα πνήματα με αυτά που είδαν. Οχ, λέξτε, έχουμε νταλαβέρια. Ναι, δηλαδή να κάνει φάουλ από τα πλάγια από την περιοχή και όλη η άμυνα να είναι στο κέντρο. Σε παρακαλώ τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή, γελάνε και τα μπέλες εδώ τώρα, σου τα κόκκινα πηγαίνουν έρχονται. Ήρθε η ώρα σας μαυράσπρη. Νάτος. Όχι. Διάγγελμα φευγάτου δευτεριάτικο. Δεν γλιτώνουν ρε φίλε αυτοί. Αυτοί είναι το μαύρο μας το χάλι. Χειρότερη ομάδα είναι. Χειρότερη για το Βάζελο ένα. Βάζει στοιχηματάκι με το φιλαράκι σου που είπε. Ποιο φιλαράκι. Νωρίτερα τον Τόμι και τον Χαριλιώτη εξίσου εκεί που σε ξέρει. Άκουσες... Ναι, είπε. Τι είπε, άσε ρε, αυτός τώρα κάνει βουτιά με το κεφάλι, γι' αυτό λέει βλακίες. Γιατί γεμίζει αλμύρα το μυαλό του. Με τα άλογα που κατεβαίνει στην ποτήδια. Μόνο βλακίες, λέει, ναι. Δεν βάζει στοίχημα όμως. Όχι, είτε στοιχήματα, δει στοιχήμα. Αν θέλει, ας πω κάτι, ναι. Είτε, είναι και ύπος, τα βάρ και τα μάρ και τα σάρ θα έχουν ιστορίες. Κατάλαβες. Μάλιστα. Αυτή, στα ίσια το παιχνίδι, 0-3, γεια σας. Πόσο 0-3 και γεια σας. Μάλιστα, 0-3 και ξυλώναν τώρα. Ανακαίνιση στο γήπεδο. Γεια σας, γεια σας. Ναι, εμείς θα φέρουμε τον Άγγελο πάλι. Άντε, γεια. Έτσι θα έχουμε δυνατή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είπαμε στα προεόρτια, εδώ συζητάμε για τα ΠΑΟΚάρης όλη την σεζόν. Πόσο μάλλον όταν πλησιάζει το παιχνίδι. Τα ωραία μας, τα αυτά μας. Θα σας σκίσουμε ένα, σας πατήσουμε άλλος. Θα βάλω 600, θα βάλω 300 τούβλα, θα βάλω όχι 600. Όλα αυτά που απασχολούν την όμορφη μας Θεσσαλονίκη, την αθλητική. Και πόσο μάλλον ότι το κλίμα είναι ανεβασμένο όταν οι ομάδες μας προέρχονται από νίκες. Ναι, μεν στον ΠΑΟΚ υπάρχει προβληματισμός παρόλο το ότι ο Δικέφαλος έχει κάνει το 3 στα 3 στο ξεκίνημα. Έχει πάρει 2 εξτρά βαθμούς εκεί όπου πέρυσι σκόνταψε. Το είχαμε πει ότι η χρονιά φέτος για να μην έχει μύρλα και γκρίνια, γιατί ΠΑΟΚ είσαι, πρέπει ναι, να μην κάνει ούτε ισοπαλία ο ΠΑΟΚ και να κερδίζει με 4-0 για να ξεπεραστεί το περσινό. Γιατί έχουμε δει τώρα εδώ βλέποντας, διακρίνοντας το κλίμα και ερμηνεύοντας ας πούμε έτσι τις διαθέσεις του κόσμου μέχρι και θέμα, όχι μέχρι, αν κάνει στραβοπάτημα ας πούμε, όχι δεν είναι στραβοπάτημα. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα θα έχει διώξει το προπονητήδες και τέτοια. Εύκολα, εύκολα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Επειδή έριξα λίγο νερό για να φύγει η αλμύρα, ναι. Λοιπόν, το φίλο μου τον Πασκάλη, με 8.99 θα του επιτρέψω να δει τον αγώνα. Βέβαια πρέπει να μπει στη φόρμα κανονικά, να πατήσει λατρεύω τον ΠΑΟΚ, αγαπώ τον ΠΑΟΚ και μετά να πληρώσει, μετά είναι το pay. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα της εβδομάδος. Με 8.99 θα μπορέσει να δει και του επιτρέπω στο 2-0 όταν χάνουν να πατήσει στο ημίχρονο να κάνει cash out. Δηλαδή να μην το δει το δεύτερο και να πάρει 4 ευρώ πίσω. Γιατί 8.99? Εντάξει, είναι 4.99 για τους παοξίδες, για τους υπόλοιπους είναι... Από 8.99 και πάνω. Ισχύει αυτό. Τώρα κάτι δεν ξέρω. Φίλε. Και πρέπει να πατήσει και τη φόρμα. Λατρεύω τον ΠΑΟΚ, αγαπώ τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Κανονικά.
Αυτά προς το παρόν, θα επανέλθουμε. Έγινε, έγινε, γεια, γεια. Όντως και αυτό είναι επίσης ένα μεγάλο ζήτημα, διότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί μέσω του ΠΑΟΚ TV, ή τι σημαίνει ότι οι αντίπαλοι φιλαθλοί, οι φιλαθλοί του Άρεως, θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο των 5 ευρώ προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ποιοι θα είναι οι τρόποι για τους οποίους θα το ξεπεράσουν όλο αυτό? Φαντάζομαι κανείς δεν θέλει να δώσει 5 ευρώ στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα υπάρχει κόσμος που θα προτιμήσει να μην δει το παιχνίδι παρά να δώσει το 5 ευρώ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Ωπα, νάτος. Τι γίνεται? Καλά είμαστε. Συ. Λοιπόν, σου είχα δώσει 3 νούμερα στο τζόκερ. Δύο κάτσανε. Και το 9 και το 28. Σοβαρό πράγμα έκανες. Δύο νούμερα. Τρία, δύο, στα τρία τα πιάσα, ρε φίλε. Τι άλλο? Τι δύο, με δύο δεν μπαίνεις ούτε μισό ευρώ πίσω. Πλάκα με κάνεις. Τώρα θα σου δώσω και τα 5 νούμερα της κάτω βάσης. Ποια είναι η κάτω βάση? Αλλά όχι για την Πέμπτη, θα το αφήσω για την Τετάρτη, γιατί τα επεξεργάζομαι. Λοιπόν, τώρα. Ναι. Άκουσες τη δήλωση του Κουγιά? Όχι, για δώστη μου. Α, ρεπορτάζ. Έχει γράψει ιστορία. Τι είπε πάλι ο Κουγιάς? Η πλατεία της Νέας Σμύρνης γελάνε τα τσιμέντα ακόμα. Είπε ότι στον πρώτο ημίχρονο το σκόρ έπρεπε να ήταν 1-5. Έχασε βέβαια 1-0. Δεν του άρεσε η φιλοξενία στη Νέα Σμύρνη. Ναι, δεν του βάλανε, του τρώσανε κανένα τραπέζι εκεί να φάει. Και έχασε και 1-0. Αν είχε κερδίσει βέβαια 2-1, η φιλοξενία θα ήταν καλή. Άψογη, ναι. Δεν ξέρω, δεν το παρακολούθησα, αλλά ιστορικώς προέβησε μια νίκη διατήρησης των ελπίδων. Εδώ μεταξύ, κάτσε τώρα να δεις εδώ τι είχες δώσει για τον Πανιόνιο. Είχες πει 1-0, εγώ είχα πει 2-1, έπεσες μέσα. Το πιασά, το πιασά. Έτσι, σέβεσαι, θα σέβεσαι. Καλά πήγαμε από άποψη σημείο, να ακριβές σκορ μόνο τον Πανιόνιο. Βγάλαμε, εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα μόνο τον Ολυμπιακό έπιασε. Που είπε 4-0 και πήγε 5-0. Ναι, 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 ναι. Στο Χριστινάκι κουβά κανονικότατο. Το Χριστινάκι. Αλλά εσύ πήγες καλά. Εγώ πήγα εξαιρετικά, εξαιρετικά, μάλιστα. Πήγες εξαιρετικότατα. Ναι, μάλιστα. Και έχω να καταγγείλω το διαιτητή του χθεσινής αναμέτρησης. Ναι, ρε, εσύ, θα το κάνει over. Ναι. Θα το κάνει over. Όχι, όχι. Κάτι δικά μου, για τον Άρη, λέω, για τον Άρη, για το Φωτιά. Α, και εγώ για την ΑΕΚ, λέω, το είχα πει 4-0. Και άμα το άφηνε λίγο διαιτητής στο παιχνίδι και εκεί δεν το σταματούσε λίγο, αυτό θα γινόταν και το over. Θα έπαιρνα και εγώ κατά. Όλοι κάτι θα πέραμε, τελικά πήραμε. Άντε να μην πω. Εντάξει. Αυτό. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά. Α, ο Πάφη είναι καλά, ε. Εντάξει, αυτό μας αρκεί. Έγινε, τσαο, τσαο. Έχω να πω για τον κύριο Φωτιά. Το γκολ του Παναθηναϊκού, γιατί το ακυρώνεις το παίζουμε γκολ το μάτς? Ρε μεγάλε, να πούμε. Αν αυτή η φάση βέβαια ήταν σε κανένα 1-0, 1-1 κτλ, θα υπήρχε άλλη αντιμετώπιση, θα μπορούσε να καθορίσει δηλαδή το αποτέλεσμα. Για εμένα που το έπαιζα γκολ, δεν είναι φάουλ. Ή μάλλον είναι φάουλ, αλλά είναι μια φάση που δεν επηρεάζει την κίνηση του ποδοσφαιριστού του Παναθηναϊκού, που ξεχύνεται στην επίθεση και σκοράρει. Είναι σχεδόν σαν χτύπημα εκτός φάσης. Τα λεφτά μας πίσω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάπαυλα. Φτάσαμε στις 6.30. Ξεκινάμε δυναμικά την εβδομάδα. Λόγω επειδή μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στο πρωινό της Δευτερούλας μας. Καλημερίζουμε τον κόσμο που προστίθεται στην παρεούλα μας σιγά σιγά. Ξυπνάμε δυναμικά, παρόλο το ότι είναι το ξεκίνημα της εβδομάδος. Έχουμε τρελή δράση. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM, και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και Λόγω Επειδή στα ίντερνετια, στα inbox συνομιλούμε, και εκεί καλημερίζουμε την φίλη μας τη Σοφία, που μας στέλνει τις καλημέρες της, τις δευτεριάτικες. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Planetaris Calling. Καλώς τον, τι έγινε? Όλα καλά. Χαίρομαι. Λοιπόν, επειδή από την εκπομπούλα της καρδιάς μας, στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας, όταν ο παραγωγός της είναι πότε πουθενάς, και δεν ξέρω τώρα αν το λες μόνο πλάκα, αλλά το λέει κιόλας,
ότι αλλά δεν επηρεάζει τη φάση και όλα αυτά. Δεν επηρεάζει, αν αυτό γινόταν και ήταν 1-1 και 2-1 θα χαμάρα. Θα εξηγήσω εν ολίγης, ναι. Μην βιάζεσαι. Χάσαμε λοιπόν, εμείς το goal-goal να πούμε, 2-35-2-40. Άλλο καθέλο κύριο, αν δεν το κάνεις πλάκα, να μιλήσουμε σοβαρά, ναι. Τι γίνεται με το VAR. Το VAR, ναι. Δεν είναι πανάκια. Λοιπόν, ναι. Άκουσε με, τώρα μιλάμε σοβαρά. Ναι. Το VAR εξειοδοτείται να ειδοποιήσει. Σε περίπτωση διδυτή κόκκινης κάρτας και δίνει κίτρινη. Ούτε καν κόκκινη. Αυτό φταίει το VAR. Δεν φταίει ο Φωτιάς που κάνει την πλακία. Εγώ ποιο βρίζω. Το Φωτιά βρίζω. Κάτσε ρε παιδί μου να τελειώσω. Να επαναλάβω. Το VAR ασχολείται με περίπτωση πέναλτι, περίπτωση offside και περίπτωση κόκκινης κάρτας. Για τίποτε άλλο. Mm-hmm. Για τίποτε άλλο. Ναι. Βλέπουν αυτοί ότι γίνεται καραμπινάδι κόκκινη κάρτα. Έρχεται ο άλλος από πίσω. Ναι, δώστηνα. Το κοπανάει. Κόκκινη είναι. Δεν το είδε ο άλλος. Δεν το είδε. Κόκκινη είναι. Λοιπόν, από τη στιγμή, άκουσα με τώρα, βάσει κανονισμού, από τη στιγμή που ρίχνει την αγκονιά, δεν λέμε μπουνιά, την αγκονιά από πίσω, θεωρείται από εκείνο το δευτερόλεπτο η ομάδα πρέπει να γνωρίζεται με 10 παίχτες. Και αμέσως μετά από 20 δευτερόλεπτα η ομάδα σκοράρει με 11 παίχτες. Είναι κόκκινη είναι, η φάση. Είναι άκυρο εκτός. Το πόλ, δεν είναι στερωτό. Δεν είναι άκυρο. Δεν είναι άκυρο. Είναι γιατί φάση... δεν είναι, βάσει κανονισμού. Δεν επηρεάζει. Μα είναι ο ορισμός σου λέω. Αλλάζει φάση. Mm. Αλλάζει φάση. Γίνεται το χτύπημα το οποίο είναι καραμπινά, το κόκκινη κάρτα που σημαίνει από εκείνο το δευτερόλεπτο και μετά σταματάει το παιχνίδι και η ομάδα πρέπει να είναι με 10 παίχτες. Mm-hmm. Και η ομάδα σκοράρει με 11 παίχτες. Είναι τέτοιο, δεν είναι τώρα θέμα Άρη και δεν είναι θέμα με τον γκολ που ξέρω εγώ χαρίστηκε στον Άρη και το ακύρωσε. Σου κάνω αυτή την ερώτηση. Αλλάζει η φάση και η ομάδα σκοράρει με 11 παίκτες ενώ έπρεπε να ήταν με 10. Αυτό το πράγμα το λέει το VAR, δεν το λέω εγώ. Mm. Το VAR σε σταματάει μόνο, γι' αυτό το φωνάξανε. Επειδή άρα για να το φωνάξω παίρνεις την απάντηση μόνος σου. Mm. Ότι είναι κόκκινη κάρτα. Τώρα, αλλά είπαμε, μπορεί το VAR να δείξει ότι μια περίπτωση ας πούμε είναι 30, 40, 50 πόντους. Εξόφθαλμο offside, επειδή όμως δεν είναι αποδεικτικό και δεν είναι ας πούμε δεν είναι σε κόπια ώστε να πάει παραπέρα η ιστορία, πάει ο διαιτητής ο οποίος είναι ο απόλυτος άρχον και θα είναι πάντα, άρα και με το VAR θα γίνουν διάφορα, αν ας πούμε έχει πάρει, λέμε τώρα, αν έχει πάρει εντολή κάποιος διαιτητής, δεν πάει να δείχνει ό,τι θέλει το VAR. Αυτός θα πάει να το δει, θα πάει να το δει και θα... Και θα έρθει μέσα και θα πει αυτό που θέλει να πει αυτός. Εγώ σου όχι λέω, αυτό που έδειξε το VAR. Στην Τούμπα ανάλογη φάση ακυρώνεται έτσι γκολ του Άρη. Τι έχουμε την επόμενη μέρα. Τι έχουμε... Να έχουμε ρε, αφού σου το εξηγώ ρε. Ναι, εντάξει, εγώ σου λέω. Τώρα ο άλλος άμα θέλει να είναι χουλικάνος, τι να τον κάνω. Εγώ σου λέω την επόμενη μέρα θα ουρλιάζουν όλοι. Γιατί να ουρλιάζουν, αφού σου το εξηγώ. Ναι. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Έτσι είπαμε, τον φωνάζει κόψανε... το VAR επειδή είναι υποχρεωμένο για θέμα κόκκινης κάρτας. Κόψανε η φάση είναι από, για κόκκινη κάρτα. Από το παιδί έβαλε το πρώτο του γκολ, το πρώτο επαγγελματικό, του κόψανε. Και έκλαιγε κιόλας, τον πήραν τα κλάματα. Δεν ντρέπονται οι αλήτες. Έβαλε τον γκολ. Αλλά τι να κάνουμε αφού είναι κόκκινη κάρτα και πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι παράνομο το γκολ είναι άκυρο γιατί επιτυχάνεται με 11 παίκτες ενώ έπρεπε να είναι 10 μέσα. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τίποτα. Στο Βεγγέριακο εδώ ήσουν να δεν πεις κανένα νησί, πώς και εδώ είχε τόσες δραστηριότητες, τόσους αγώνες είχε. Ποιος θα κάτσε να τα δει αυτά όλα. Τώρα, σφίξαμε, καθόμαστε μέσα, δεν πάμε. Τι, αφού ξεκίνησαν πρωταθλήματα, δεν έχει τέτοια. Ποιος θα κάτσε να τα δει όλα τα μάτς. Ποιος θα κάτσε να τα δει. Λέω προς το λαό να ξέρει, μετά τα ψακούδια, πηγαίνοντας για μεταμόρφωση, σε ένα σημείο έχει μια ταμπέλα που λέει νησί. Λοιπόν, όποιος είναι ο δρόμος του καμιά φορά και στρίψει εκεί, θα με θυμηθεί. Τραγικές δηλαδή... θάλασσες εκεί. Δεν έχω πάει σε αυτό το συγκεκριμένο που λες, αλλά εκείνο το γιατί κομμάτι. Με... Κάτι δεύτερο πόδι, ρε. Γιατί ρε, αφού δεν έχει πάει, πώς βγάζει το σύνταγμα. Στο νησί δεν. Γιατί εδώ μιλάμε για μάτς που δεν έχουμε δει. Δεν θα μιλήσουμε για θάλασσες που δεν έχουμε πάει. Πλάκα κάνεις. Με ραδιόφωνο κάνουμε. Το κυριότερο είναι δίνεις προγνωστικό για παιχνίδι που έχει γίνει και το δίνεις και λάθος. Εντάξει, τι νομίζεις. Εντάξει, έγινε, σε χαιρετούμε. Είναι η μαγική εικόνα, ρε. Είναι όλη η μαγεία της εκπομπής. Έτσι, φιλιά, φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-38, δεν ακούω τίποτα, μου στερήσανε το goal-goal. Από εκεί και πέρα το VAR είμαι εγώ, άιντε. Στα της αγωνιστικής μας, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος κιόλας. Να δούμε έτσι μια συνοπτική, με μια συνοπτική ματιά το τι συνέβη το Σαββατοκύριακο.
το Σαββάτο Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ 2-3 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο άνετα με 2-0, να δέχεται γκολ στις καθυστερήσεις από τον Βέλιο. Ο ίδιος παίχτης σκόραρε και με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, λίγο ξαπλωμένος σαν να είναι στην πλάζα. Άλλαξε όλη την ροή του αγώνα. Εν τέλει ο ΠΑΟΚ κατάφερε με μια κεφαλιά του Κρέσπο στις καθυστερήσεις επίσης του παιχνιδιού να πάρει την νίκη. Νωρίτερα, σχεδόν σε μια πανομοιότυπη φάση, και σκοράρει ο Βαρέλα τον γκολ, ακυρώθηκε ως offside. Εν τέλει ο ΠΑΟΚ, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, απόδρασε από το Περιστέρι και πήρε το ματσάκιο και πήρε 2 βαθμούς παραπάνω, γιατί μπαίνουμε τώρα σε αυτές τις συγκρίσεις, από την περσινή χρονιά. Είναι το πώς βλέπεις δηλαδή την κατάσταση. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι αμάν η ομάδα τρώει πολλά γκολ και ανησυχούμε και έτσι και το άλλο, και είναι οι άλλοι που για να δικαιολογήσουν την θέση του κεφάλου λένε ότι η ομάδα είναι στα σύν σε σχέση με την περσινή χρονιά. Όφι Πανετολικός 3-1. Όφι ο οποίος κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, όντας αίτητος. 3-1 κέρδισε τον Παναθηναϊκό, την προγνωστική 3-1 τον Πανετολικό πήρε εκεί μέσα στο Χαριλάου, και δείχνει ότι είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μεγάλη εμφάνιση του Τσιλιανίδη. Ολυμπιακός Πειραιός Βόλος 5-0 το βράδυ του Σαββάτου, με το θέμα να είναι το τι συνέβη στην κίτρινη κάρτα. Ποιος ήταν ο Εμπτελάγουη, πώς το λένε, αν του δόθηκε ή όχι. Στατιστική υπηρεσία έβγαλε ναι, μετέπειτα την πήραμε πίσω. Δημιουργήθηκε εκεί ένα ζητηματάκι. Κάθε αγωνιστική θα έχουμε το κάτι της μας. Βαρ Μάρξ σε βαρ δεν έχει. Εμείς πρέπει να έχουμε τα θεματάκια μας. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης χθες 2-1, και η Ξάνθη μπήκε πολύ δυνατά και πέρυσι είχε ξεκινήσει. Στον πρώτο γύρο έκανε πορεία Ευρώπης, μετέπειτα δεν σταύρωνε ούτε βαθμό. Πάλι καλά που σώθηκε. Πανιόνιος Λάρισα. Ο Πανιόνιος πήρε το πρώτο τρίποντο για τη φετινή χρονιά, πέτυχε την πρώτη του νίκη. Ανάσανε, αλλά το έργο του είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ως γνωστόν είναι ως Μηνιώτες έχουν ξεκινήσει με -6. ΑΕΚ Λαμία 2-0. Και Άρης Θεσσαλονίκης Παναθηναϊκός 4-0 χθες το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιβλητικός ο Άρης, με τον Ιντέγε να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Το Φετφατζίδη να κάνει πράγματα και θάματα, να σκοράρει με κεφαλιά, να δίνει μια μισή ασίστ, μία στο δεύτερο γκολ και στο τρίτο. Εντάξει, λίγο ακούμπησε ο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, του Άρη, αλλά ως ενέργεια του Φετφατζίδη στην καρδιά μας είναι ασίστ, ηθική ασίστ. 4-0, η μεγαλύτερη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πραγματικά παραπέει, είναι αλήθεια. Ομολογώ ότι δεν έχω ξαναδεί χειρότερο Παναθηναϊκό στην ζωή μου. Σαν να βλέπεις τον Λεβαδιακό. Κάτι που πιθανότατα θα οδηγήσει στην απομάκρυνση, παρέτηση, στο να χωρίσουν οι δρόμοι του Γιώργου Δόνη με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πέρυσι τέτοια εποχή ζητούσαμε για τα μωρά του Δόνη. Γεια. Είχε ξεκινήσει πολύ δυνατό ο Παναθηναϊκός. 3-5 νίκες είχε κάνει στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά φέτος τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και έρχεται μία αγωνιστική φωτιά, γιατί δεν είναι μόνο το ΠΑΟΚ Άρης. Έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πολλοί ζητάνε από τις στοιχηματικές διακοπή για να παίξουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μπορεί να δοθεί ένα τέτοιο στοίχημα. Η βαθμολογία ως έχει, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ και Ξάνθη έχουν το απόλυτο με 9 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός μάλιστα δεν έχει δεχθεί τέρμα μέχρι στιγμής. Είναι λίγο ΠΑΟΚ περσινός, σκληροτράχυλος στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός, όπου ξεκινάει και τις υποχρεώσεις του Champions League, νομίζω αύριο Τρίτη, αρέσει που ρωτάω, αντιμετωπίζει την Tottenham. Όφι με 7 βαθμούς, η ΑΕΚ με 6, ο Βόλος με 6, ο Άρης πήρε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, έφτασε τους 4, Ατρόμητος 2,
Λαμία 2, Λάρισα Παναθηναϊκός 1 και στις τελευταίες θέσεις Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός 0 και Πανιώνιος μείον 3. Η επόμενη αγωνιστική με φουλ ματσάρες, Βόλος Όφη 5 και 4 το Σαββάτο. Είναι από τις ομάδες που ξεκινήσανε καλά στο πρωτάθλημα, δείξανε πραγματάκια. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7.30 και Πανετολικός ΑΕΚ στις 8 του Σαββάτου. Την Κυριακή από τις 3 η ώρα έχει μπάλα. Αλλάζει η ώρα, νομίζω ότι φέτος δεν αλλάζει καν η ώρα. Ή από του χρόνου είναι αυτό. Στις 3 όπως και να έχει, φουλ ποδοσφαιράκι Σαββατοκύριακο Ζωάρα. Λάρισα Ξάνθη στις 3, στις 6.30 ΠΑΟ Κάρης Θεσσαλονίκης. Να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος, μπορεί να έχει το 7 στο μυαλό του. Στις 7.30 Λαμία Πανιώνιος και στις 8.30 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Πειραιός. Θα χορτάσουν τα μάτια μας ποδόσφαιρο. Και η εβδομάδα δυνατή και το Σαββατοκύριακο δυνατό. Είπαμε έχουμε Champions League και το Σαββατοκύριακο σπουδαία ντέρμπι. Έθεν και ένθεν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Το Παναθηναϊκός ο Ολυμπιακός ή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σύμφωνα με την Daily Mirror, ανακηρύχθηκε μέσα, τοποθετήθηκε μάλλον μέσα στο top 5 των ντέρμπι του κόσμου και δεν υπάρχει το ΠΑΟ Κάρης εδώ μέσα. Μας προκαλούνε, προκαλούν τη Θεσσαλονίκη για ακόμη μια φορά. Brexit ρε, Brexit ρε να πούμε. Το αγγλικό μέσο έφτιαξε μια λίστα με τα 20 κορυφαία ντέρμπι του κόσμου. Δεν έχει βάλει ας πούμε προοδευτική Ιωνικός. Τι κάνετε ρε γατάκια τώρα. Και όχι μόνο λέει το Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Βόλου. Τι να λέμε, να αρχίσουμε να παριθμούμε. Και όχι μόνο συμπεριέλαβε σε αυτή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά το τοποθέτησε και ψηλά στην πέμπτη θέση συγκεκριμένα, εξηγώντας ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι ανάμεσα σε Αθήνα και Πειραιά. Ενώ τονίζει και τα επεισόδια που έχουν γίνει παρελθόν, που έχουν γίνει στο παρελθόν εννοεί το άρθρο, δυστυχώς συνεχίζονται. Αν λέει και κοινωνικές διαφορές που υπήρχαν παλιότερα έχουν πλέον μειωθεί, εξετάζει το κομμάτι πολυπίκυλα και πολύ. Δεν μπορώ να την πω τώρα τη λέξη, να την βαριέμαι. Τα καλώ σαρδάμ. Τα ντέρμπι που είναι πριν από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μάλλον η Κοσάδα έχει στο 20 Τσίβας Κλουμπ Αμέρικα, στο 19 Φλαμέγκο Φλουμινένσε. Στη Φλουμινένσε δεν πήγε τώρα ο Ντιέγκο Μαραντόνα, προπονητής, νομίζω έκανε και τεμπούτο μέσα στο Σαββατοκυριακό. United City. Τι έγινε γατάκια τη City. 3-2 από την Norwich το Σαββατοκυριακό η Manchester City. Ιτήθηκε το 200 εκατομμυρίων μεταγραφών του Pep Guardiola σε αντίθεση με τα Καναρίνια, νομίζω νεοφώτιστα δεν είναι, που με ελεύθερους και δανεικούς κατάφεραν και πετυχήκαν μια τόσο μεγάλη νίκη με πρόσωπο του αγώνα τον Πούκη της Φιλανδίας που σκόραρε εις βάρος μας και πάλε ποτέ μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ. Ο Πούκη, για τον οποίο ο μάνατζερ του είχε δηλώσει τότε το 18, έπαιζε πέρυσι στην περσινή μεταγραφική περίοδο. Το όνομα πάρα πολύ για τον δικέφαλο του Βορρά, ότι εγώ στη θέση του θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ και θα άφηνα την Αγγλία. Και ο Πούκη έχει σκοράρει απέναντι σε όλες τις μεγάλες ομάδες που έχει παίξει αυτή τη στιγμή η Norwich. Εντάξει, είναι από τις μεγάλες έτσι. Άμα είσαι μπαλαδούφατσα, ρε παιδί μου, μανατζερική. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε την γραμμούλα και θα συνεχίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, Παμπίνο. Καλώς το να. Ο Πούκη ήταν πολύ κοντά να κλείσει, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να το πείσουμε. Mm-hmm. Και δείχνει τελικά ότι πρόκειται για αρκετά καλό. Το ξέραμε το Πούκη. Δεν ήταν κακό ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Μια χαρά ποδοσφαιριστής ήταν. Ήταν ταιριάζει η Αγγλία. Τελικά. Ναι, όχι και παικτικά έτσι πως τον έχω δει λίγο, νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ. Ναι, για το 4-4-2 το περιβόητο που συζητάμε. Ναι. Συμφωνώ. Mm. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέρω να τον πείσουμε να πει. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Βέβαια, όπως έχουν γράψει κι άλλοι, γιατί το πώς ήταν αυτό το λόγο, επειδή ποιος σου είπε ότι στον ΠΑΟΚ θα έπιανε.
Μπορεί να έχει την αυτό που μας φέραν Φιλανδό να πούμε τον ψαρά, τον ξυλοκόπο και τέτοια. Δεν παίζουν τα Ελληνόπουλα και άλλα πολλά, ας πούμε. Το σαντικίδι της Φιλανδίας. Ναι. Εύκολα θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Γυρίσαμε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Αγωνιστική που την περιμέναμε πάνω κάτω. Τα αποτελέσματά της δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι, το Άρης πολύ εύκολη νίκη και με μεγαλύτερο σπορ θα μπορούσε να έχει πάρει. Παναθηναϊκός είναι ένα κουφάρι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, δεν έχει παίχτες. Τι συμβαίνει, δεν έχουν κάνει μεταγραφές. Πάνω κάτω και πέρσι δεν είχε παίχτες, αλλά τον έβλεπα. Εντάξει, πέρυσι είχε ένα ενθουσιασμό στο ξεκίνημα και μία άγνοια από τους αντιπάλους που δώσανε μία άδυση. Φέτος δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή η σπιρτάδα. Ναι, φέτος δεν, ξέρεις, ο παίκτης πρέπει να έχει και ένα όραμα, ένα κίνητρο, έτσι. Mm-hmm. Βλέπει φως μπροστά του. Ναι, κίνητρο. Κίνητρο, ξεκίνητρο στον Παναθηναϊκό παίζεις. Δηλαδή, όποιος και να είσαι, αυτό είναι το μεγαλύτερο σου κίνητρο. Δεν παίζεις τώρα στην Άνω Πετρομαγούλα. Μόνο, δηλαδή έβλεπα το μάτς και δεν πίστευα, έβλεπα το τριφύλι στην φανέλα και δεν πίστευα ότι αυτό το πράγμα είναι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν το είδα εγώ το παιχνίδι, έτσι, αυτά που διάβασα λέω και τα highlight που είδα. Mm-hmm. Αλλά όταν η διοίκησή σου είναι μακριά, έτσι, δεν εμφανίζεται, δεν ακούς τίποτα για αυτήνα. Mm-hmm. Απλά παίζεις ποδόσφαιρο σε μια ομάδα, αυτό θεωρείς, παίζεις ποδόσφαιρο σε μια ομάδα. Δεν έχεις κίνητρο, βλέπεις τι μπορείς να κάνεις και εσύ ο ίδιος. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι τι μπορείς να κάνεις. Πας χαλαρά στα παιχνίδια και ό,τι βγει. Αυτό που βγαίνει μέχρι στο Παναθηναϊκό είναι μια τριάρα πίσω την άλλη. Ναι, πολύ πολύ άσχημο ξεκίνημα και δεν ξέρω. Αν θα μπει σε περιπέτειες με την εικόνα που παρουσιάζει, θα μπει σε περιπέτειες ο Παναθηναϊκός. Αλλά πιστεύω κάτι θα βελτιωθεί. Θα δούμε, θα δούμε. Γιατί βλέπω και τις άλλες ομάδες γενικά βελτιωμένες και τις μικρές. Mm-hmm. Ναι, εμένα είδα τον Ολυμπιακό με τον Βόλο. Μου άρεσε ο Βόλος, να σου πω την αλήθεια, ως κάποιο σημείο. Είδα καλή κυκλοφορία. Μια χαρά ομαδούλα έχει ο Βόλος. Το σκορ θα έλεγα το 5-0. Mm-hmm. Προήλθε μετά το 75. Ναι. Κυρίως. Εντάξει, okay. Όχι, είδα το Βόλο να έχει διάθεση να παίξει. Δεν πήγε μέσα στο Καραϊσκάκι να κλειστεί, να κλαδεύει, να πέφτει, να κάνει καθυστερήσεις. Έπαιξε καθαρά. Έπαιξε καθαρά, γι' αυτό και χάσε και 5-0. Θα μου πεις και την αποβολή μετέπειτα που η ομάδα. Εντάξει, να το πω πολύ αθλητικά, κλάταρε. Εντάξει. Αλλά είχε μια καλή εικόνα. Μια καλή εικόνα δουλειάς. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι έχει γίνει, ας πούμε, στις προπονήσεις και στην προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός έχει εικόνα του ότι κρατήσαμε τον προπονητή μας, ενισχυθήκαμε κιόλας εν μέρη λίγο και είμαστε καλά. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε στο 50-60% από αυτό που θα μπορεί να είναι σε 2-3 μήνες. Mm-hmm. Φανταστικό πρώτο ημίχρονο. Ναι, για τα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Για τον ΠΑΟΚ λες. Για τον ΠΑΟΚ λέω. Ναι. Πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτικό. Mm-hmm. Ο Ατρόμητος δεν μπορούσε να περάσει κυριολεκτικά το κέντρο. Ναι. Χωρίς φάση, χωρίς ευκαιρία πραγματική. Και τι έγινε στο δεύτερο δηλαδή και είδαμε. Υπάρχει φόβος πλέον. Όχι, δεν είναι θέμα φόβου. Έλλειψη εμπιστοσύνη. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, ναι, είναι ότι κυριολεκτικά ο City στο δεύτερο μήχρονο στο 50-55 και 60. Mm-hmm. Πλατάρει κυριολεκτικά και με αποτέλεσμα και να χάνει μπάλες σε επικίνδυνα σημεία και να μην μπορεί να καλύψει τα κενά σωστά. Και εκεί την πατάμε. Γι' αυτό είναι και η πρώτη αλλαγή, έτσι. Mm-hmm. Μόνιμα. Φαίνεται αυτό στο γήπεδο. Με το που πήγε ο Καντουρί και μπάλα κρατήσαμε πιο εύκολα και λάθη μας τα περιορίσαμε. Mm-hmm. Και ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να κάνει ιδιαίτερες πάσεις. Αλλά εκείνο το. Από το 45 μέχρι το 65 φαινόταν ότι έπαιζε ο Ατρόμητος με τη Λαμία. Mm-hmm. Εγώ είδα πάντως πολύ καλό, το είπανε και όλοι, ας πούμε, τον άλλο τον χαφ του ΠΑΟΚ, τον Μίσης, τον οποίον, εντάξει, και αυτόν, έλα βρε τώρα βρε, ποιος είναι αυτός, ο οποίος Μίσης όσο τα περισσότερα παιχνίδια που έχει παίξει και έχει δημιουργήσει φάσεις και έχει σκοράρει και κάνει τα σουτ και κάνει πολλά πράγματα. Είναι λίγο, μου θυμίζει περίπτωση Σάχοφ, ο οποίος
του πήρε περισσότερο καιρό να καθιερωθεί. Ήταν και κανένα δύο χρόνια ελαφρε τώρα αύρε. Και πέρυσι, ας πούμε, αντιλήφθηκε ο περισσότερος κόσμος ότι είχε μια πολύ σημαντική παρουσία μέσα στην εντεκάδα. Ναι, τα νούμερα του αυτό δείχνουν σιγά-σιγά. Έτσι, και είναι και να προσαρμοστεί στα θέλω του προπονητή σου. Και επίσης έκανε στημένα, δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ πάσχει πάρα πολύ στο στημένο, στο εκτελεστικό δηλαδή κομμάτι. Στο εκτελεστικό κομμάτι, ναι, συμφωνώ. Και ονοώ νοείται. Τα χτυπήματα του Πέλκα άλλοτε είναι πιο δυνατά, άλλοτε είναι πιο αδύναμα, πιο χαμηλά, δεν ξέρω. Ο Μίτσης έχει πιο σταθερά χτυπήματα, αυτό νομίζω. Απορώ γιατί όλα τα στημένα τα εκτελούσε ο Πέλκας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό πρέπει να είναι και εντολή του προπονητή. Κάτι βλέπει στις προπονήσεις, δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί είναι δύο γκολ που βάζει ο ΠΑΟΚ στο τέλος, που τα χτυπήματα είναι ακριβώς ίδια, έτσι, στο ίδιο σημείο. Ναι. Μάλιστα. Αν πάρει ο Βαρέλα μεταξύ την κεφαλιά, πάει πάλι ο Σάιτ, έτσι, και στο δεύτερο. Αν πάρει ο Βαρέλα την κεφαλιά. Βαρέλα, ναι. Καλά, ναι, ο Βαρέλα ήταν. Ναι. Θα έχει πολύ πλάκα. Δύο γκολ offside τα κυρωνόταν με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Και αυτή η αγωνιστική απέδειξε πόσο χρήσιμο είναι το VAR. Δεν είναι μόνο τον γκολ του ατρόμητου που μετράει, δεν είναι μόνο τον γκολ που το δικό μας που ακυρώνεται, και οι διαιτητές αρχίζουν να καταλαβαίνουν τη λειτουργία του καλύτερα. Βέβαια, Ριζβάνη, με το που ένιωσες ένα κούπημα στην πλάτη σου, βούτυξες κάτω μας και πάρεις κανένα πέναλτι, ας πούμε, απίστευτο πέναλτι κιόλας θα ήταν. Δεν τη θυμάμαι αυτή τη φάση. Ναι, και άλλα γκολ μπήκανε που... Στην αρχή δεν μετρήσανε και συνέχεια μέσω VAR μετρήσεις, έτσι. Μάλιστα. Θα φανεί στην πορεία. Ωραία. Έγινε. Αυτά. Για το παιχνίδι είναι νωρίς να μιλήσουμε το άλλο. Με όλη τη βδομάδα τι θα κάνουμε. Έχουμε μπροστά μας δρόμο. Μεγάλη σπανία στο μπάσκετ. Δεν πρέπει να αναφερθήκαμε. Θα αναφερθούμε λίγο στη δεύτερη ώρα να ρίξουμε έτσι τις ακροματικότητες. Εννοείται. Έγινε. Λοιπόν, φιλιά, τσάου, τσάου. Ναι, φαντάσου, ένα έχει τελικό μου τον μπάσκετ να μην ασχολείται κανένας. Καλά, όταν πέφτει τώρα σε τέτοιες αγωνιστικές πάνω, δεν θα ασχοληθεί με το. Αν ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, τον τελικό έπρεπε να τον κάνουν Παρασκευή πριν έρθω το Σαββατοκύριακο τη Super League. Να έχει μια μικρή έγκλη τώρα για τους Ισπανοί, όποτε αγωνίζονται απέναντι σε γαλανόλευκους σε τελικούς μου τον μπάσκετ. Βαράνε 20 στο κεφάλι. Το 2006 απέναντί μας με 22 πόντους μας είχαν κερδίσει. Πόσο? Τώρα νομίζω καμιά 20. Φάνηκε η Αργεντινή ίσως ότι έμεινε στα πανηγύρια και στο επίτευγμα των ημιτελικών. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισαν, σαν να το πήρανε. Οπότε ίσως εκεί κάπου αδειάσανε μέσα και ψυχολογικά. Οι Ισπανοί φυσικά πολύ πιο έμπειροι διαχειρίστηκαν ένα παιχνίδι και δείξαν ότι είναι οι κυρίαρχοι, χωρίς πάω γκασόλ πάλι. Και το 2006 δεν είχε αγωνιστεί γιατί ήταν τραυματίας. Τότε λέγαμε ότι τους έχουμε. Κάπως και εμείς έτσι την είχαμε πατήσει εντός εισαγωγικών. Η Ελλάδα είχε επικρατήσει τον Αμερικάνο και άδειασε και ψυχολογικά και σωματικά, με αποτέλεσμα οι Ισπανοί να κάνουν πάρτι εκείνη την ημέρα, όπως πάρτι πραγματοποίησαν χθες και στην Κίνα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Πήρα να σε σώσω από την αγωγή που θα φας από το Buenos Aires. Ναι. Για η Fluminense και η Flamengo είναι ομάδα της Βραζιλίας. Ο Μαραντόνα φυσικά πήγε στη γυμνάσια La Plata. Εντάξει, μόνο τώρα. Ήταν έτοιμος να στηρίξει. Υπάρχει, λέει, πιο φτιαγμένος από μένα. Κάπου στη Θεσσαλονίκη θα του την πουνήσω. Πρωί είναι, λοιπόν, μωρέ τώρα. Έλα ρε Βραζιλία, Αργεντινή, το ίδιο, ναι, μωρέ, είναι. Και να τώρα πούμε για το φεστιβάλ που πήγες, ναι, και παρακολούθησες την Πίτσα Παπαδοπούλου. Πίτσα Παπαδοπούλου, βέβαια, τεράστια. Ναι, και είχε και τους αεξίδες εκεί, Θαλασσινό και Ζαραλίκο μαζί. Ρωτάω τον αδερφό μου που πήγε, του λέω πώς σου φάνηκε, πολύ καλή. Τι πολύ καλή, μου λέει, δεν μπορούσε με τίποτα, λέει. Γιαγιά κανονική. Ποιος? Λέω, για την πίτσα. Άλλο πράγμα είδε ο αδερφός, ναι, πες. Και του λέω εγώ έμαθα, λέω, από έναν φίλο, λέω, ότι ήταν πολύ καλή. Λέει, πρέπει να ήταν, λέει, πολύ πιο μένος. Εξαιρετική, βέβαια. 70 χρονών να στέκεσαι να κάνεις πρόγραμμα 2 ώρες και μόνος σου. Τώρα δεν ξέρω.
Αυτό είναι σαν τον τέτοιο, σαν τον Πασχετικό που πήρε τηλέφωνο και είπε ότι το είπε ένας Παναθηναϊκός που τον εμπιστεύεται πολύ ότι δεν ήταν τα φάουλ, η ίδια περίπτωση. Δηλαδή αυτό που θα δεις με τα ματάκια σου και ο Σπυριδάκης έκανε πολύ μεγάλο. Το σημείο αναφοράς φυσικά είναι η γλυκιά τιμωρία του Νικολαίδη. Βεβαίως. Γιατί τρίζουν τα κόκαλα όσοι ακούνε για Μπαλούρδο και για τέτοια. Εκείνο ήταν και έδινε παραστάσεις. Ήταν καταπληκτικός ηθοποιός. Καταπληκτικός και σκηνοθέτης. Έχει γυρίσει και δικές του ταινίες. Μικρού μήκους και μεγάλου. Και σε μια συζήτηση που είχε με κάποιον δικό μου άνθρωπο, του είχε πει: αναγκάζομαι να κάνω διαφημίσεις για να μπορώ να τη βγάζω. Εντάξει. Ο περισσότερος κόσμος, ιδίως οι ηθοποιοί, και σε σύριαλ και σε. Πρέπει να κάνεις και άλλες δουλειές, ας πούμε. Δεν μπορείς να έχεις μόνο. Ατόφια καλλιτεχνική προσέγγιση εντός αγωγικών. Και λίγο μια βελτίωση εκεί στον Πασχαλάκη και στο δεύτερο γκολ φταίει. Δηλαδή η μπάλα είναι στη γραμμή και κάνει σέντρα. Δηλαδή από εκεί γκολ δεν μπορεί να σε βάλει, αγόρι μου. Μαρκάρεις ένας παίχτης υπάρχει, ο Βέλιος. Όχι τίποτα, θα είχαμε σήμερα πορεία των Ηρακλειδέων. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαου, τσαου. Λοιπόν, ξεπεράσαμε λίγο τις 7 με τον μπούρου. Τι είπα ο Θεός, Φλουμίνγκες, τέτοιοι τους είπα και Ντίνικες και εκεί πάει ο Μαραντόνα. Κάτι θυμόμουν, κάτι πήρε το μάτι μου μέσα σε αυτό το χάος, ας πούμε, που βιώνουμε τα Σαββατοκύριακα και είπα να το πετάξω από εδώ πέρα. Εντάξει, μου ρε, πες το. Σπέζει χάμου, φαντάζομαι πώς θα ζαλίστηκα, αλλά δεν θα είχαν το θάρρος να πάρουν τηλέφωνο, παιδιά. Όταν ακούτε κοτσάνες, μην τις αφήνετε να πέφτουν κάτω. Κράξιμο, ανελέητο, δεν έχει. Επειδή είμαι παλιωτάγαρο και έχω ένα μικρόφωνο, μου το δίνουν εδώ και δεν ξέρουμε να πούμε τις ομάδες της Αργεντινής. Ναι, αλλά ρωτήστε με όλες τις ομάδες του νομού Θεσσαλονίκης. Πέστε μου χωριό, θα σας πω τι ομάδα έχει. Τι να ασχοληθούμε τώρα με τα χωριά εκεί της Λατινικής Αμερικής και πολύ αξία τους δώσαμε. Λοιπόν, άντε διάλειμμα, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Θα ακούσετε ότι η ώρα είναι 7. Εντάξει, το προσαρμόζουμε. Γυρνάμε τα ρολόγια μας λίγο μπροστά. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, 7 και 10 πρώτα λεπτά, καλημερίζουμε τον κόσμο. Ευχόμαστε και καλή εβδομάδα. Που προστίθεται τώρα στην παρεούλα μας. Γενικά, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε έτσι ακόμη μια εσάνς καλοκαιριού και για αυτήν την εβδομάδα. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Λέγαμε νωρίτερα για τα 20 ντέρμπι που ανέδειξε ως τα κυριότερα του πλανήτη, ως τα κορυφαία του πλανήτη, η Daily Mirror, και δεν έχει μέσα το ΠΑΟ Κάρης. Στο 20 Chivas Club America, στο 19 Flamengo Fluminense, στο 18 United City, στο 16... Στο 17 Βέλες Ζρίνσκι, Παναγιά και Χριστέ. Στο 16 Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας. Στο 15 Άγιαξ Φέγενορντ. Στο 14 Χάιντουκ Δυναμό Ζάγκρεπ. Στο 13 Μίλαν Ίντερ. Στο 12 Ιντιεπιτιέντε Ράσινγκ Κλουμπ. Στο 11 Γκρέμο Ιντερνασιονάλ. Στο 10 Νασιονάλ Πενιαρόλ. Στο 9 Ντόρτμουντ Σάλκε. Στο 8 Λίβερπουλ United. Στο 7 Arsenal Tottenham, μεγαλύτερο το θεωρεί από το Liverpool United. Στο 6 Γαλατά Φενέρ. Στο 5 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο 4 Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Στο 3 Αλ Αχλή Ζαμαλεκ. Στο 2 Μπόκα Ρίβερ. Και στο 1 το κορυφαίο ντέρμπι του πλανήτη θεωρεί η Daily Mirror το Celtic Rangers, για τα πολύ ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θαρώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Και στο μείον ένα Φίλιππος Μέντ. Έτσι, δεν τα βάζουν αυτά, μας τα κρύβουνε. Ναι, μα. Ντερμπάρα της Τούμπας. Ντερμπάρα, έρχεται ο Άρης πολύ ανεβασμένος πλέον. Για το Φίλιππος Μέντ, λέω. Α, νόμιζα για την Τούμπα. Επειδή είναι ομάδες της Τούμπας και οι δύο, γι' αυτό. Σωστά, μας έκανες ρελάνς, το πιάσαμε. Ρελάνς. Έτσι. Τρίπλα. Έτσι. Όλα καλά. Είμαστε υπέροχα, εσύ. Θα πω κάτι που μπορεί μετά να γίνει χαμός. Όχι. Για ρίχτω.
Δεν μ' άρεσε ο Άρης. Δεν σ' άρεσε ο Άρης, μάλιστα. Γιατί το λες αυτό? Δεν ήταν πάρα πολύ χάλιο ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Δεν είχε δηλαδή. Βάλαμε 4 γκολ. Δημιουργία έτσι, αυτά ξέρω. Ήταν αποτελεσματικός, είχε και άλλες ευκαιρίες που θα μπορούσε να κάνει και μεγαλύτερο το σκορ. Δεν κινδύνεψε αμάν αμάν. Έναν αντίπαλο τον κάνεις και εσύ χάλια, πέρα από το ότι μπορεί να σέρνεται μέσα. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Ναι. Δεν το συζητάμε. Θα μου πούνε, θα βγουν όλοι και θα μου πούνε ρεσιβάγκο να πούμε βάλαν 4 γκολ και γκρινιάζεται και κάνετε και ράνετε. Κάτι όμως έλειπε, δεν ξέρω, ένα, έτσι, μια σπιτάδα παραπάνω. Δηλαδή, ο καλός, ο περσινός, ο παλιός ο Άρης, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό τον έβαζε 8. 8 λες, μάλιστα. Κατά αυτό θέλω να σου πω. Ναι, αλλά με Παντελίδη μπορεί και να ήταν κανένα 1-1. Καλά τέτοιο. Πιέσανε πάρα πολύ. Πιέσανε πολλά λάθη ο Παναθηναϊκός, πάρα πολλά λάθη. Τα περισσότερα γκολ, νομίζω όλα τα γκολ, ίσως. Τα τρία σίγουρα, από ό,τι θυμάμαι, ήρθανε από λάθος εκεί. Ναι. Ένα στο πρώτο, τα δύο από την δεξιά πλευρά, όπως επιθυμόταν ο Άρης. Ναι. Όπως και στο Περισσέρι, μπήκαν 5 γκολ χωρίς να γίνουν αμάν και πώς οι ευκαιρίες, κατάλαβες. Δηλαδή κάποιος θα ακούσει, δεν έχει δει το παιχνίδι ας πούμε, και θα ακούσει 2-3, θα πει αμάν το χάρια αυτά που κρούσεις τέτοια. Δεν είχε όμως, ήταν έτσι το είδα εγώ, ξέρω, μπορεί να είχε λάθος. Εντάξει. Σημασία έχει να μπαίνουν γκολάκια. Να βλέπουμε. Εντάξει, ναι, είναι... Και μπήκανε πολλά αυτή την αγωνιστική. Ναι, ναι. Μπαίνουνε πλέον. Μπαίνουνε. Σε όλες τις αγωνιστικές μπαίνουνε. Τα 0-0 δεν ξέρω πώς, αν έχουμε κανένα 0. Θα έχουμε 1-2 το πολύ μέχρι τώρα στις αγωνιστικές. Αυτά. Είδαμε. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλή εβδομάδα. Τσάω. Να είμαστε καλά. Επίσης, επίσης, επίσης. Άκουσε, ο καθένας έχει έναν τρόπο να βλέπει. Δεν είναι ότι όλοι πρέπει να συμφωνούν κάτω από το ίδιο πρίσμα. Ότι ματσάρα μπαλάρα και. Παρ' όλα αυτά υπάρχει έτσι μια ικανοποίηση με τον Τόλι Τερζή, υπηρεσιακό προπονητή ο Άρης στον πάγκο του, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα είναι αυτός μόνιμος, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει και το ουδέν μόνιμότερο. Ο Άρης βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητού, κάπου διάβασα, μέχρι και το όνομα, ακούστηκε μέχρι και το όνομα του Έκτορ Ραούλ Κούπερ για επιστροφή. Δεν ξέρω αν ισχύει, είδα έτσι ένα δημοσίευμα. Τέλος πάντων, σημειολογικά θα ήταν πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, διότι στο ντεμπούτο του στον πάγκο του Άρεως ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ πριν αρκετά χρόνια, ή μάλλον τον ντεμπούτο του, το είχε πραγματοποιήσει στην Τούμπα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί όπου είχε τηθεί ο Άρης με 4-1. Βέβαια από την άλλη δεν μπαίνεις προπονητή και να τον στείλεις κατευθείαν στα βαθιά. Ή ενδεχομένως θες ένα τέτοιο μάτς, από την άλλη να πάρεις κάποιον μπάρουτο καπνισμένο και να τον στείλει στα βαθιά για να τον νώσει και το φρόνημα της ομάδος, η οποία εμφανίστηκε αρκετά ανεβασμένη ψυχολογικά. Και ο Ιντέγε σκόραρε, ξεμπούκωσε, και ο Φετβατζίδης απόλυτος δημιουργός, παίχτες που ακούγανε λίγο, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε η... Και τι δώσαμε τόσα λεφτά και γιατί πήρες ένα τέτοιο παίχτη. Είχε σιγά σιγά αρχίσει να μπαίνουν όλα αυτά μέσα στις εξισώσεις των οπαδών. Αλλά είπαμε ούτως ή άλλως η προσέγγιση μας είναι δοκάρι και μέσα, είμαστε μαδάρα, δοκάρι και έξω, να φύγουν όλοι. Εντάξει, αυτό είναι το ποδοσφαιράκι μας, μωρέ, τώρα σιγά. Να τσμακουνίσουμε και το δάχτυλο. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας. Είπαμε ασφαλώς το ζήτημα της τρέχουσας εβδομάδος όσον αφορά το ΠΑΟΚ Άρης είναι το πώς θα κινηθούν οι φίλοι του Άρεως όσον αφορά το τηλεοπτικό πεδίο, το αν θα καταβάλουν το αντίτιμο των 4,99 πόσο είναι ευρώ, καθώς το μάτς θα μεταδοθεί από το ΠΑΟΚ TV. 4,99 είναι. Ή θα επιλέξουν άλλες λύσεις. Να μην το δούνε δηλαδή, να πάνε σε καμιά καφετέρια όπου θα δεν χρειάζεται εκεί να δώσουν τα λεφτά. Φαντάζομαι ότι
περισσότερο κάπως έτσι. Να πάνε στο σπίτι κάποιου παοξί που το έχει πληρώσει από την άλλη, λέω εγώ τώρα. Μια άλλη εκδοχή. Καλημέρα στη γραμμουλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το. Καλό καλοκαίρι. Έτσι που λέει και ο Μάριος. Ο Μάριος. Πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, γυρίσαμε. Είσαι ο τελευταίος που γυρνάει, νομίζω. Ναι, κάτι, εσείς το κάναμε και αυτό. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Μπάμπη μου, το νου μας τώρα αυτή την εβδομάδα, γιατί θα είναι δύσκολη εβδομάδα. Και ραδιοφωνικά και οπαδικά και ξέρεις τώρα. Καλά, ναι. Τώρα... Δεν ήθελα καν, δεν το σκεφτόμουν. Εγώ πάλι μέσα στην αφέλειά μου σκέφτομαι, πάω κάρι, τι ωραία, διασκέδαση από εδώ και από εκεί, αλλά έχει και άλλες παραμέτρους. Το νου σας ρε μάλλον, γιατί κλείνουν σπίτια, κλείνουν πράγματα. Κανονικά, κανονικά. Δεν το συζητάμε αυτό. Ένα μάτς είναι, δηλαδή έλεος. Μεγάλη προσοχή, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Καλά, νομίζω ότι εκεί που απευθύνεσαι δεν σ' ακούνε κιόλας. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί που απευθύνομαι, γιατί ξέρεις τι δουλειά κάνουμε εδώ πέρα και τις κουβαλάμε κιόλας και γίνεται το ένα να δεις. Βεβαίως. Άστε να είναι πάνε. Και αυτά και την πληρώνει ο κόσμος που δεν φταίει. Μάλιστα. Έγινε πάρα πολύ. Σε χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Καλή δουλίτσα, φιλιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα. Καλώ τον να. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Καλά. Νάτος. Έχεις ένα χρόνο που είσαι καλά. Θα ηχογραφήσω τις... Μάλλον οι εκπομπές είναι ανεβασμένες. Μετά από χρόνια θα τις στείλω στο παιδί σου. Θα σε ακούει. Θα δει την αλλαγή. Θα σε ακούει να βγαίνεις πριν γεννήσεις. Τραλαλή, τραλαλό. Ναι. Πριν και το μετά. Ναι, και μετά. Αχ, οχ, βαχ. Τι λέει. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά. Πήγα χθες στην έκθεση. Τραγωδία. Τίποτα, μηδέν. Τραγωδία. Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη απογοήτευση στη ζωή μου. Ναι, μια φορά, καθόλου υπερβολικό. Μια φορά μας είχαν διώξει από εκεί τους ξύλους καρπούς. Γιατί τρώγατε. Τώρα δεν δίνανε καν. Ίσως γι' αυτό απογοητεύτηκα, ότι δεν δίνανε δείγματα δωρεάν. Εκεί μόνο λίγο και το επιμελητήριο σερών κάτι έκανε. Ναι, εννοείται, σέρες. Παιδιά, φιλόξενη, τελικά. Το πιο καλύτερο, έφαγα κορυφαίο. Εμένα δεν μ' αρέσουν τα πατατάκια. Έφαγα κορυφαίο σεραϊκό πατατάκι. Όχι. Οπότε το δοκίμασα αυτό. Ναι. Είχαν εκεί ένα πιάτο με τέτοιο. Λέω, άντε, οι μοναδικοί που δίνουν κάτι να δοκιμάσουμε. Και αγόρασα. Φανταστείτε, αγόρασα. Μπράβο. Αγόρασα πατατάκια. Αγόρασα μέλι. Ναι. Εντάξει. Όλο κάτι. Εγίνιο... Κινήσαμε το χρήμα. Εγίνιο που λαμβάνει η χώρα, νομίζω, αυτή την εβδομάδα, σαφώς ανώτερο. Δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι Άγιος Μάμας είναι ανώτερος. Εντάξει. Πρέπει αυτά να κάνουμε μια λίστα σαν την Daily Mirror και να βάλουμε τα 20 μεγαλύτερα πανηγύρια του κόσμου. Άγιος Μάμας. Άγιος Μάμας. Εντάξει. Δεν θα συμφωνήσουν οι φίλοι μας από την Πιέρια. Κονταροχτυπιούνται. Είναι... Επειδή έχω φίλο από εκεί, από Εγίνιο. Και έχουν κόντρα μεγάλη με τον Άγιο Μάμα. Λέει ότι είναι θέμα τοποθεσίας. Εκεί χάνει το Εγίνιο. Βέβαια. Εντάξει. Κατάλαβες. Αλλά... Είναι διάταξη του πανηγυριού. Χωροταξικό είναι δηλαδή το ζήτημα. Ναι, γι' αυτό λέει φαίνεται μεγαλύτερο ο Άγιος Μάμας. Είναι πιο κλειστά το Εγίνιο. Μάλιστα. Θέλουμε καινούριο γήπεδο. Δηλαδή το Εγίνιο. Έτσι, είναι μικρό το γήπεδο, είναι μικρή λαϊκή, μικρή αγορά. Μάλιστα. Πώς τα είδες κατά τα άλλα, τα αθλητικά, ανδρόμενα. Τι να δω, εμείς άκουγα να σε πω, το έβλεπα στο σπίτι ενός φίλου το μάτι του Σαββάτου. Και ήθελα να πάει να κάνει μια συναλλαγή στην τράπεζα. Ναι. Και λέω, περίμενε λίγο να τελειώσει το μάτς. Και με το που γίνεται το γκολ του Βαρέλα, φύγαμε. Πλάκα κάνεις. Φύγαμε. Φύγατε ως 2-3 ή ως 2-2. Ως 2-3. Φύγαμε ως 2-3. Εντάξει. Και ναι. Ξέρεις, τώρα, ας πούμε, μένει στην Τούμπα χαμηλά, μέχρι να ανεβούμε στη Λαμπράκη που ήταν η τράπεζα. Ακούμε γκολ. Ξανά γκολ. Τι έγινε πάλι, 2-4, μπράβο. Μπράβο, μαδάρα, ναι. Απίστευτο. Έτσι, πάλι καλά που μπήκε δηλαδή και το 2-3, γιατί θα φεύγατε, θα πανηγυρίζατε. Ναι, και να έρχομαι και να έρθω 2-2 και να καλά, τι είδα ρε εσύ πριν. Και να παίρνεις και τηλέφωνο, μεγάλη νίκη το Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Τι λέει να πούμε αυτός ο υπνοτισμένος. Τι να πω. Τώρα περιμένουμε το Σάββατο την Κυριακή να γίνει το παιχνίδι.
Έτσι. Ας μην πάρουν προπονητή, ας πάνε καλύτερα έτσι. Εγώ βλέπω ότι ο Άρης έτσι θα έρθει στην Τούμπα. Δεν ξέρω τον αν θα ρίξει στα βαθιά οποιονδήποτε και να πάρει. Εν τω μεταξύ, χθες το λόγο επειδή δεν ανεβάστηκε για Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ναι. Με τα μπέλα πάνω. Αυτό το έχει πει ο Μάριο. Περιμένουμε. Αν πάρει ο Άρης τον Κούπερ, λέμε, αν ένα τέτοιο σενάριο ακραίο λάβει χώρα, θα είναι ο πρώτος που θα τον ξυπνήσουμε το πρωί εδώ να μας νοηθεί. Ναι, ναι, να κάνει ανάλυση. Ναι, ναι, αλλά πρέπει. Νομίζω θα έχει την τιμητική του καθ' όλη τη χρονιά. Θα γίνει εκεί μια εβδομάδα, εβδομάδα Κούπερ, θα είναι, θα παίζει παντού αυτό το βιντεάκι. Ναι, 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 νοήτε. Τώρα που το έπισε το βάλα το δω. Ναι, εννοείται, είναι ιστορικό. Ναι. Με τα μπέλα πάνω, loser. Έτσι, τεράστιο, τεράστιο. Απίστευτο, απίστευτο. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, εντάξει, σήμερα έχει τα GNTM. Ξανά. Άξι, αυτά δεν τα παρακολουθείς. Δεν τα μπορώ. Δεν τα μπορώ. Γιατί κάνουν. Ξεφτιλίζουν κόσμο. Δεν τα μπορώ. Όχι, μωρέ. Πολύ light. Εγώ αυτό σου είπα ότι δεν έχουν τόσο πολύ τις κομμένες. Τις κομμένες. Περιμένουμε Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τα casting από Θεσσαλονίκη. Εννοείται. Να δούμε όλοι κάποια γνώριμη κοπέλα. Δεν του συζητάμε και να λέμε αυτή ρε, πω εγώ ρε, έλα βρε τώρα βρε. Και έτσι, ή να λένε αντιστοίχως, ας πούμε, άλλες κοπέλες, ποια αυτή, ας πούμε, εγώ ήμουν πολύ καλύτερη, αλλά ένας τραυματισμός δεν μου επέτρεψε, ας πούμε, ένας κάλος, ας πούμε, που έβγαλα από το γοβάκι, δεν με επέτρεψε να πάω να διαγωνιστώ. Πούμε, να σου πω κάτι, ναι. Κάνει και το κανάλι μας, κάνει και show τραγουδιού, τέτοιο talent show. Κάτι έχει, κάτι βανδύ, τι έχει. Έχει X-Factor. X-Factor και επιστροφή Ανίτα. Βόμβα αυτό φέτος. Πώς έγινε, ρε. Αυτό πώς έγινε. Το βλέπα χθες και νόμιζα χάλασε τηλεόραση. Ναι, ότι ξανά έγινε έψιλον. Ναι, πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί να σκοτωθεί και έβγαινε η Ανίτα και έκανε και υποτιμητικά σχόλια. Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα τι είναι αυτά. Εδώ άλλοι κι άλλοι έχουν φύγει και έχουν πει πράγματα και επιστρέψαμε μετά στις ομάδες τους. Άρα κάνει νούμερα η Ανίτα. Γιατί το μόνο σίγουρο. Ότι κάνει νούμερα δεν το συζητάμε. Έγινε. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Γιατί εντάξει, να του ένα ακροατή ο οποίο τοποθετείται, σου λέει δεν είναι ο Πάουκ, δεν είναι μόνο 4-4-2 και εδώ στην μπάλα. Είναι και το open. Έτσι, μεταγραφή στο ποδόσφαιρο ακόμα έχει ελλείψεις. Στην τηλεόραση φαίνεται ότι θωρακίζεται. Τουλάχιστον τις Κυριακές Σαββατοκύριακο, οπότε παίζει. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Να σε ενημερώσω ότι ο Άρης έχει κλείσει προπονητή, βρε Γκιούμι. Ναι, ποιο να, δεν πήρε τον Κούπερ. Το Λόπες. Τον ναι, έκλεισε. Κλεισμένος είναι. Κλεισμένος. Αλλά... Δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν πειράζει. Μάλιστα. Θα κάτσει στην Τούμπα στον Πάγκο. Να πάμε τον Τερζή. Α, μάλιστα. Γιατί ο Έκτορ Ραούλ δεν τα είχε πάει γιατί... καλά όταν είχε καθίσει. Αν δεις και το τρίτο γκολ, πάλι ο Βαρέλα offside είναι. Και το τρίτο, ναι, ο Βαρέλα, στο τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Άρα έπρεπε ναι, είναι πιο μπροστά. Ναι, ρε φίλε, τώρα εδώ τους ευνοούν τα πάντα εκεί πέρα. Μάλιστα. Τώρα την Κυριακή που θα έχει ξένο διαιτητή να δούμε ποιο θα μας βάλουν. Σωστό και αυτό, με ξένο διαιτητή, μάλιστα. Ναι, να δούμε κανένα περίεργο, ξέρω εγώ, τον Γερμανό, αυτό που έχει ιστορίες εκεί, όπως το προηγούμενο παιχνίδι. Άρα τι να φέρουμε, και τους ξένους δεν έχουμε εμπιστοσύνη και τους Έλληνες δεν έχουμε εμπιστοσύνη, ποιο να βάλουμε να παίξει. Και να πάω εγώ θα παίξω. Εντάξει, έτσι. Αμερόληπτος εδώ. Δεν θα τελειώσει ποτέ το παιχνίδι. Στο 5 λεπτό, ναι. Ξέρεις τι θα έχει γίνει. 4 κόκκινες και 13 πέναλτι. Ναι, εντάξει. Και μπάλα δικιά μας. Τώρα ο άλλος που είδε στο πρώτο εμίχρονο ότι αυτοί μαυράς φουρπετούσαν, επειδή άλλοι παίζανε το είδες. Καλά το παιχνίδι. Το είδες. Όχι ρε φίλε, με ενημερώσουν. Έτσι. Όσο για αυτό που λες, Μπάμπη, σιγά μη δώσει Αριανός τώρα σε αυτό να δω 5 ευρώ πλάκα. Πώς θα το δει, ναι, ωραία. Πώς θα το δει ο Αριανός το παιχνίδι. Από το ράδιο, φίλε. Από το ράδιο. Και τι θα ακούς στο ράδιο, τον Γκόλκα. Από την άλλη. Όχι, ρε φίλε. Θα πάμε σε αριανίδικο ράδιο. Θα έχει. Πώς δεν έχει. Μάλιστα. Έχει. Κανονικά. Τι. Ποιο να ακούσει τώρα τον Γκόλκα, θα ακούσει τον Γκόλκα. Όχι, ξέρω εγώ. Πιθανότατα. Άσε τώρα. Τον αμερόληπτο. Βέβαια. Για να κάνω εγώ, α πούμε τώρα μετάδοση. Έγινε. Αλλά εντάξει, Κυριακή κοντή γιορτή με αυτά τα πράγματα, α πούμε. Γιατί έτσι πως έχω δει από την αρχή του πρωταθλήματος, με ενημερώσαν δηλαδή, για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ναι. Αυτή είναι πιο χάλι και από το χάλι. Πιο χάλι και από το πώς θα σε πω. Ο Παναθηναϊκός καλύτερος είναι. Ναι. Τολμάμε να δώσουμε προγνωστικό ή είναι νωρίς ακόμα. Είπα 0-3. Α, 0-3. Εντάξει. 0-2, 0-3. Πολύ, και... πολύ συγκρατημένο σε βλέπω.
Ναι, πάντα είμαι, έχω αυτή τη συγκράτηση. Πολύ συγκρατημένο. Μήπως φοβάσαι λίγο το παιχνίδι αυτό, λέω. Γιατί... Τι να φοβηθώ από αυτούς, ρε. Μόνο 0-3, γι' αυτό έτσι μου κάνει εντύπωση. Ναι, στα ίσια το παιχνίδι, ας πούμε, σου είπα τώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτή σου είπα, μόνοι τους να παίζουν δεν θα κερδίσουν. Μάλιστα. Ωραία. Το μαύρο μου, και ξέρεις ποιο είναι τώρα, ε. Αίτη. Πα! Πάει τη φάπα σου και πάρει και το αίτη τόσο. Αίτη το ΠΑΟΚ έχει να αιτηθεί στο πρωτάθλημα ή μάλλον νομίζω μετράει σερή νίκες από το περσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μόνο νίκες. Μόνο νίκες. Τα πράσα τελειώσανε. Τελειώσανε, κύριε. Έτσι. Κατάλαβες. Έγινε. Τελειώσαμε. Τσαου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. 7:30 πήρε. Αυτό να ήθελα τώρα. Αυτό να ήθελα. Γιατί εντάξει, τουλάχιστον μόνο αυτό κρατάει τη σημεία ψηλά, γιατί όλοι. Τι λες, ρε, είμαστε δυνατοί, τι. Πολύ νοσελικά βγήκαν εκεί. Ούτε προκάλεσαν αυτά. Καλά, Δευτέρα είναι ακόμα. Εγώ να προκαλέσω από Δευτέρα. Από Δευτέρα να προκαλέσω. Γιατί του έχω μάθει καλά. Εγώ το λέω. Αν και φοβόμουν το ΜΑΤΣ για γκέλα, γιατί για αυτόν τον προπονητή που έχουμε εδώ το... Να τα αρχίσαμε. Που με ντύνεται σαν το Φωτιάρι που βγήκε στην Ανίτα με το άσπρο πουκάμισο και το μαύρο παντελόνι, το σερβιτόρο. Γιατί έχουμε ποδοσφαιριστή που σε 60 ψοφάει, δεν ξέρω τι προετοιμασία τους έκανε. Τέλος πάντων, αυτά τα πούμε μετά, γιατί θα αλλάξω αυτά που θα έλεγα. Εντάξει, ναι, δεν υιοθετώ αυτά που θα έλεγα. Θα αλλάζω. Ναι. Ναι. Μετά άλλο τι είχαμε. Τι παίζουμε με γιόμες. Αυτό ήταν, λέει, το σύστημα. Αυτά για να παίξουμε με γιόμες. Από το 60 και μετά παίζαμε με γιόμες. Εμένα δεν εξηγελάει. Όπως και ο Ολυμπιακός δεν εξηγελάει που δεν έχει ομάδα. Άσε που λένε οι δημοσιογράφοι. Απλά εκεί είναι αλλιώς. Κάτω δεν μιλάει κανείς και... Άρα ποιος είναι. Ο Άρης είναι. Και φόβητρο. Αυτό ακριβώς. Μεγαλύτερος άσος και βάζω στοίχημα όποιον θέλει. Άλλος απλάς. Μεγαλύτερος άσος δεν υπάρχει από αυτή που θα είναι στην Τούμπα. Μεγαλύτερος άσος. Γιατί αλλιώς άμα κάναν γκέλα θα ερχόντουσαν ψυχωμένοι. Τώρα θα έρθουν ψηλωμένοι. Και όταν έρχονται ψηλωμένοι. Το έχεις έτοιμο, το έχεις έτοιμο. Θα πάνε τη φάπα, φαπ. Ναι. Μεγαλύτερος άσος, το λέω εγώ. Ο Δημήτρης ο Φούρναρης. Δεν υπάρχει. Πόσο έχουμε σήμερα, 16 του μηνός. 16 του μηνός, ναι. Ναι. Όσος Δημήτρης ο Φουρνιστής, μεγαλύτερος άσος δεν υπάρχει από αυτόν. Και δεν θα παίξουμε μπάλα. Άθλια θα είμαστε και θα είμαι πάλι και θα βρίζω τον προπονητή. Θα παίξουμε άθλια και θα φέρουμε άνετο άσο. Μάλιστα, εδώ. Το λέω εδώ πέρα. Έτσι. Τους έχω μάθει καλά. Βάλε δύο ταψιά. Βάλε δύο ταψιά στοίχημα. Δύο ταψιά στοίχημα. Να βρούμε ένα. Θα παίρνω όλα τα προϊόντα από τον Σεζάταμα. Χάσω. Να βγει αριανό φούρναρι. Έτσι, έναν αριανό φούρναρι. Θέλω να την παρατεθεί μαζί σου, α πούμε. Γιλέ. Σε φλούμπα, άντε φιλιά, τσαου. Μόνο κάτι να πω για το τελευταίο. Ναι. Τώρα πάνε για πρωτάθλημα. Αυτή τη Δευτέρα πάνε για πρωτάθλημα. Την άλλη Δευτέρα θα βγάλουν τα κομπιουτεράκια. Πάρε και άλλο. Πρέπει να κερδίσουμε στον Κούγια. Γιατί μετά έχουμε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και αυτά. Μετά θα βγάλουν τα κομπιουτεράκια. Έτσι κάνουν μια ζωή. Μάλιστα. Έγινε. Πολλοί αρχίζουν στο ραδιόφωνο τα ακούνε. Δεν βλέπουν τα μάτς. Παίρνουν άλλο στο ραδιόφωνο. Τα άκουσε τώρα που βγάζουν πάλι στο ραδιόφωνο. Γιατί να το δει. Σιγά μου ρε τώρα είναι. Έτσι ο μάτς γι' αυτό. Έτσι μάτς για να βλέπει σιγά. Έγινε. Τσαου. Μα το λόγο επειδή είναι εκπομπή που δεν βλέπουμε. Την τύφλα μας γενικότερα. Εδώ εμείς που τα βλέπουμε τα μάτια. Αλλά αντάλλων. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό. Ξεπεράσαμε ολίγον τις 7:30 σύντομο. Και επιστρέφουμε εδώ για να φορτσάρουμε στον τεμαράζ της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπής μας. 7:38 πρώτα λεπτά, το λόγο επειδή καλημερίζει τους έσχατους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να ακούσατε. Τρόποι επικοινωνίας 2310287 για τηλέφωνο. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγο επειδή στη σελίδουλα μας τα διαδίκτυα και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέρα, επειδή είστε εκπομπή της παραπληροφόρησης, να δευτερολογήσω κανονικά. Ναι. Δεν μπαίνει ξένος διαιτητής, αυτό έχει αποφασιστεί. Θα μπει Έλληνας διαιτητής, είπανε μόνο στα ντέρμπι. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούσανε. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τι φέτος δεν θα έχουμε ξένους διαιτητές? Θα έχει ξένους διαιτητές, δεν θα έχει το ΠΑΟΚ.
Γιατί πέρυσι δεν είχε. Δεν το θεώρησαν ντέρμπι μάλλον. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Το θεώρησαν κάποιο πολύ τοπικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Έχει αποφασιστεί. Τέλος πάντων, θέλει ο Πασχάλη να διαλέξει ανάμεσα σε Σιδηρόπουλο. Ποιον θέλει. Αυτό. Ας έρθει και ο Σκόρδας να σφυρίξει. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς αυτό. Οπότε θα έχουμε ντράβα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση την Κυριακή. Και επειδή είναι Δευτέρα και σε λίγο τα παιδιά θα πάνε σχολείο, την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησαν έλεγχοι, λέει, σε σχολικά λεωφορεία, πιαστήκαν 20 λεωφορεία με παραβάσεις. Τους λεβέντες που βάζουν ένα 6χρονο, 7χρονο, 8χρονο πάνω στο μηχανάκι και του βάζουν και μερικοί βάζουν και ένα κράνος που είναι 30 πόντους μεγαλύτερο από το κεφάλι του παιδιού και πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτούς τους λεβέντες κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει κάτι. Καλά, αυτό. Εννοείται, είναι εγκληματικό τώρα να ανεβάζεις παιδί πάνω στο μηχανάκι. Πρέπει αλλά να... μιλάμε για εκατοντάδες λεβέντες. Δεν απαγορεύεται αυτό από τον ΚΟΚ. Απαγορεύεται να ανεβαίνει παιδί κάτω των 12 ετών. Ναι. Στον ΚΟΚ, είτε με και σκάφαδρο να του βάλεις, απαγορεύεται. Ναι, ναι. Αυτούς τους λεβέντες κάποια στιγμή και για το φούρ... Ναι, θα έπρεπε, θα έπρεπε. Και για το φούρναρι το φίλο να πω κάτι. Ναι. Ανέλαβε μια ομάδα ο ξάδερφός μου. Μου λέει παρέλαση δεν βλέπω, πρώτη κατηγορία είναι. Ναι. Στον πρώτο αγώνα που έπρεπε να κατέβει για να μην φάνε πρόστιμο, είχε 4 τερματοφύλακες και... Άγγελος, ο Άγγελος είναι ο ξάδερφός σου. Γιατί σαν τον Άγγελο ο Άγγελος είχε βάλει 4 τερματοφύλακες. Λοιπόν, έβαλε τον... Το πιο γεμάτο έβαλε. Λέει ο άλλος, μα εγώ λέει είμαι ο βασικός. Λέει, αλλά αυτός δεν μπορεί να παίξει μέσα. Αυτός λέει, δεν μπορεί να παίξει με τίποτα. Πού είναι αυτή η ομάδα, πού είναι αυτή. Πρώτη κατηγορία μιλάμε. Εδώ, Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, και δεν έχει ποδοσφαιριστή. Η πρώτη κατηγορία είναι καλή κατηγορία, δεν είναι τώρα. Έχουνε μαλώσει, πήρε ο... Αυτός που συνδιοικούσε πήρε τους ποδοσφαιριστές και τον άφησε με 11-12. Σαν το ΠΑΟ ΚΑΕΚ δηλαδή, το 24. Το σώζει, ναι. Ναι, το μόνο που το σώζει είναι ότι επειδή είναι παλιό στο χώρο, γνωρίζει και τους άλλους προπονητές, το σέβονται και μετά το 6-0 του κάνουν fair play, σταματάνε. Γνωρίζει και τους διατητές, το σφυρίζουν στο 80. Ωραία ομάδα, αυτή πρέπει να τη μάθω, να την υποστηρίζω και να την παρακολουθώ. Αυτές είναι 6-0. Αναλαμβάνουμε γραφείο τύπου, πες. Να διασκεδάζουμε τις εντυπώσεις. Ξεκίνησε με μια εξάρα στο κύπελο και μια εξάρα χθες. Εντάξει, οπότε έτσι. Αν ψαχτεί ο Φούρναρης θα βρει. Δείγμα θετικό, δεν φάγαμε 7. Αυτό θα έγραφα εγώ. Ναι, μπράβο, έτσι μπράβο, έγινε. Μπράβο. Χαιρετούμε. Τσαο, 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 τσαο. Ξαναζητούμε και ποδοσφαιριστές εδώ να την υιοθετήσουμε τη συγκεκριμένη ομάδα που τρώει τις εξάρες της, βεβαίως. 31-0-2-87-3-8 για να τι μαθαίνουμε κι εμείς εδώ. Δεν θα έχει, λέει, ξένους διαιτητές στο ΠΑΟΚ σε αντίθεση με το περσινό. Μάλιστα. Τα δυσκολεύουν, τα περιπλέκουν τα πράγματα λίγο, γιατί θυμόμαστε ότι στα περσινά δεν υπήρχε ιδιαίτερη συζήτηση περί των διαιτητικών. Ό,τι και να συνέβαινε μέσα, υπήρχε μια ολίγοντη εμπιστοσύνη παραπάνω. Ή από την άλλη υπήρχε μια άγνοια από την πλευρά των διαιτητών, ότι και Μπινελίκη και να ακούγανε δεν το καταλαβαίνανε, ούτε ραδιόφωνα ακούνε, ούτε διαμορφωνόταν κλίμα επιρροής ένθεν και ένθεν. Πάντως, ρίχνοντας μια ψηλή ματιά στα των αποδόσεων, θεωρώ ότι ο άσος του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ μικρός και το Χ2 του Άρη κατά συνέπεια αρκετά δελεαστικό με την εικόνα των ομάδων, τέλος πάντων. Δεν είναι τόσο ότι ο ΠΑΟΚ σου εμπνέει αυτή την εμπιστοσύνη ότι θα μπει μέσα και δεν μας... 1.47 δίνει εδώ τώρα που βλέπω σε μια στοιχηματική, 4.15 το Χ και 8 το διπλό. Το γκολ από την άλλη, αυτό είναι το δωράκι σε έναν ΠΑΟΚ που σου δίνει πλέον την πεποίθηση ότι θα δεχθεί γκολ ό,τι και να έχει. Δεν υπάρχει μάτς που δεν έχει δεχτεί δηλαδή. 2.30 δίνει το γκολ μέσα στην τούμπα. Το no goal μόλις 1.57. Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα. Θα μου πεις από την άλλη, οι στοιχηματζίδες είναι... ούτε βαγή ιδρύματα είναι και είναι η πιο ξύπνη της υπόθεσης. Αλλά 2.30 το goal σε ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, με τις ομάδες να σκοράρουν κιόλας. Μάλιστα. Βρήκαμε τι θα πει. Άγγιξε το χθεσινό το goal. Φωτιά μας έβαλες, φωτιά μας οστέρισες, να πούμε. Τι ήθελα, εγώ παίζω μόνο ακριβή σκόρα, σε παρακαλώ. Ο φίλος μας ο Φούρναρης
λέει ότι βρήκε την ομάδα, δεν θα την πω. Βρήκε την ομάδα, φαντάζομαι την Google 6-0. Ποιος έχασε. Στάρας τεχνικά, ή μπήκες μέσα να δεις τα αποτελέσματα, οπότε δεν θα ήταν και πάρα πολύ δύσκολα. Να φτιάξουμε εδώ μια αντιπροσωπεία του λόγου, επειδή να την υιοθετήσουμε, να ιδιωτήσουμε το συγκεκριμένο σύλλογο. Γενικότερα θέλω να υιοθετήσουμε ως εκπομπή μια ομάδα ποδοσφαίρου εδώ στα τοπικά της Θεσσαλονίκης, ή και όχι. Είχαμε ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω αν κατεβαίνουν τώρα στα πρωταθλήματα. Ο ΑΣΥΓΜΑ Παπάδες είχαμε βγάλει και τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδος. Παιδιά από την Ιερατική Σχολή εδώ της Θεσσαλονίκης. Από την Εκκλησιαστική Ακαδημία. Φαντάζομαι, γιατί είχαν ανεβεί την κατηγορία, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να παίζουν ακόμη οι Παπάδες, να γράφουν οι Παπάδες. Αν και η τελευταία τους ανάρτηση στα τέτοια είναι περσινή. Άι, θα μας δώσει κανείς, αν μας ακούει κανείς σε καμιά εκκλησιά, σε κανένα κατηχητικό, να μας δώσει ενημέρωση. 2-31-0-287-38 τηλέφωνα επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, και λόγω επειδή στα διαδίκτυα μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Με το μπασκετάκι δεν ασχοληθήκαμε αμάντη και πώς. Χθες τελικός και μικρός τελικός, η Γαλλία τρίτη επικράτησε των Αυστραλών και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Οι Αυστραλοί, ναι μεν, πήραν την υψηλότερη θέση που έχουν κατακτήσει σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν ένα μετάλλιο. Θα μπορούσαν να έχουν πάει μέχρι και τελικό, βέβαια, είναι η αλήθεια. Αντιθέτως, ο μεγάλος τελικός διέψευσε οποιασδήποτε προσδοκίες υπήρχαν για ένα αμφίροπο παιχνίδι. Οι Ισπανοί, όπως ξέρουν, το κάνουν πάρα πολύ καλά. Κατατρόπωσαν τους Αργεντίνους, τους κλείδωσαν. Σκόλα Καμπάτσο 0. Εντάξει, τώρα δεν τους κράξουμε. 0 και μην είμαστε τόσο απαξιωτικοί. Αλλά φάνηκε η εμπειρία, φάνηκε η θέληση, φάνηκαν τα ψυχικά αποθέματα, φάνηκαν πάρα πολλά πράγματα. Μαρκ Γκαζόλ να κάνει ονειρική χρονιά, να κατακτάει το πρωτάθλημα με τους Toronto Raptors και επιπροσθέτως να παίρνει και το παγκόσμιο, να παίρνει και το μουντομπάσκετ, το οποίο ολοκληρώθηκε. Είδαμε 15 μερούλες στα κάτι της μας, 75-95 τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, με 20 πόντους. Εμάς μας είχαν κερδίσει η Ισπανία το 2006 με 22 και 67-59 η Γαλλία την Αυστραλία. Τώρα επόμενες διοργανώσεις, έχουμε το Προολυμπιακό του χρόνου τον Ιούλιο, Ολυμπιακοί Αγώνες της Ιαπωνίας, πολλή Ασία θα παίξει. Γενικότερα τα επόμενα χρόνια αυτά με τις αγορές, με βγαίνουμε στις αγορές δηλαδή ως ποδόσφαιρα και καλαθόσφαιρα. Του χρόνου Ολυμπιακή σε λίγο και το Euro θα αρχίσει να διεξάγεται σε χώρες της Ασίας, και το επόμενο παγκόσμιο είναι σε κάτι Φιλιππίνες, κάτι τέτοια πράγματα, και το παγκόσμιο του ποδοσφαίρου στο Κατάρ. Το κάνουμε εδώ, μας ακούνε στην Ασία που λέγανε και τα ημισκούμπρια. Καλημέρα στην Γραμμουλά. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Επειδή με πουλάς πολύ τρέλα, που τα είχα το γκούγκλαρα, που για ένα πράγμα έχω μετανιώσει τη ζωή μου, για ένα πράγμα που ασχολήθηκα τόσο πολύ με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης και με έχουν φάει τα γήπεδα. Έχω πληρώσει αυτό το τίμημα πολύ ακριβά σε πολλούς τομείς. Μην με κάνεις τώρα να σε κάνω τεστ εδώ στον αέρα της πόλης. Κάνε με τεστ. Κάνε με τεστ. Θα αφήσω αύριο να διαβάσεις. Όχι, όχι. Θα σε λέω χωριά και θα μου λες. Όχι, όχι, τώρα, τώρα. Όχι, θα τα πω. Ποια ομάδα έχει? Μέγας Αλέξανδρος. Μπράβο. Τι έγινε, τι έγινε, το κατάπιαμε. Το κατάπιαμε. Αγία Τριάδα. Αγία Τριάδα. Αχ, αυτή δεν έπαιζε όταν ασχολιόμουν εγώ. Μέγας Αλέξανδρος. Μέγας Αλέξανδρος. Μην κάνεις τώρα. Μου λες κάνεις το live του Μπατμανίδη τώρα που λένε παντού η Μακεδονία και παντού Μέγα Αλέξανδρος. Σε στείλα τώρα, μου είπες ένα όνομα που πίστευες ότι δεν το βρω και στο βρήκα κατευθείαν. Εντάξει. Δόξα. Αγία Τριάδα είναι δόξα. Όχι. Έχει πολλά, εντάξει, έχει κι άλλα για 30, δεν μπορεί να σε μπερδέψω τώρα που πήρα να θυμί και είναι και ναι, στην... Πάω, ναι, να σου πω για τον Πάω, ναι, κοντά είναι, μωρέ, μια πόρτα είναι.
Άντε να σε κάνω, δεν θέλω να σε κάνω. Τι, δεν το περίμενε. Έτσι, έτσι. Να δείτε ότι ξέρουμε πολύ μπαλίτσα. Μπορεί να μην ξέρουμε που παίζει Φλουμινένσε, αλλά ξέρουμε. Τώρα να μου πει που πέφτει βραχιά, αυτό είναι άλλο παπάει, Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω καν. Το εκπληκτικό που έχω δει, το καλύτερο ημερολόγιο στη ζωή μου αυτό, Μεγάλο Αλέξανδρο Βραχιά. Τώρα δεν υπάρχει ομάδα. Και είναι, και είναι και από τις ιστορικές που είχε ημερολόγιο, φίλε. Η φωτογραφία της ομάδας δεν φαινόταν. Είχε τόσους χορηγούς που ήταν μικρά κουτάκια. Μπορεί να είχε σε ένα ημερολόγιο τεράστιο, πιο μεγάλο και από τα μεγάλα, ας πούμε. Αγαπάω τα ημερολόγια των ομάδων, ακριβώς αυτά. Τα... πραγματικά ήταν διαφήμιση που δεν υπήρχε περίπτωση να δεις. Διαφήμιση τα κουτάκια ήταν, πώς να σε πω, σαν να πες τέτρις, τόσο μικρά. Έτσι, άμα έχεις... είναι... απλά θέλει χορηγή, θα πες χορηγό να διαφημιστείς. Δεν φαινόταν ούτε στο ένα μέτρο, πιο ένα μέτρο, στο... Λατινικής Αμερικής. Ναι, έκλεισε τα μάτια εκεί να διαβάσεις. Και είχε κανένα 50-60 μικρές καρτούλες. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαω, πες μου το χωριό σου, να σου πω τι ομάδα είσαι. Νέο παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει στο λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. 2-31-0-287 για λιγουλάκι ακόμη. 287 και 3 κουτάρια. Το κόψαμε μισό τηλέφωνο. Για λιγουλάκι ακόμη FM και ένα μηνυματάκι αποστολή στο 54526 λόγω επειδή βάζουμε το like μας και βλέπουμε τις αναρτήσεις και τις δημοσιεύσεις καθημερινώς, παρουσία σε όλα τα γήπεδα, τηλεοπτικός τουλάχιστον. Δεν μας ξεφεύγει τίποτης. Και Champions League ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Τα πρώτα παιχνίδια, οι πρώτες αγωνιστικές. Βέβαια, αυτό θα το δούμε λίγο παραπάνω από αύριο. Φυσικά, όπως πολύ εσφαλμένα είπα, την Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός. Δεν παίζει την Τρίτη. Παίζει την Τετάρτη στις 8 παρα 5. Υποδέχεται την Tottenham. Η ομάδα του Πειραιά που θα έχει διπλό μέτωπο και Ελλάδα και Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι και τα Χριστούγεννα, σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο, είναι η αλήθεια. Και μετά θα λένε οι παοξίδες, κόλπο ήταν που αποκλειστήκαμε, για να μην κουραστούμε, να εστιάσουμε στο πρωταθληματάκι. Και φυσικά, όπως θα το συζητήσουμε αυτό και στις υπόλοιπες ημέρες, είπαμε, ζητάμε από τους οργανώσεις να μας πούνε τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Οι περισσότεροι θα πούνε δεν θα το παρακολουθήσουμε, θα ζήσουμε εποχές δεκαετίας του 80 και του 90, σπορ σκορ ρεκόρ, συνδεόμα μικρόφωνο στα γήπεδα κτλ. Ραδιοφωνικά υπάρχει και αυτό το αντίτιμο των 4,99 ευρώ στο ΠΑΟΚ TV και θα δούμε αν τελικά ξεπεραστεί και ο αριθμός, πόσος είναι, 40.000 έπιασε στο πικ του, 40-50.000 πρέπει να πιάσει την τελευταία φορά με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν θα ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός. Ο, αν θα ήμουν ΠΑΟΚ θα έκανα πακετάκι, δηλαδή τι 5 ευρώ θες να δεις το μπάτς για τους αντιπάλους τους οπαδούς, πακετάκι για να δεις και τον επόμενο εντός έδρας αγώνα του ΠΑΟΚ. 8,99 φερρυπίν. Καλημέρα στην γραμμούλα, η 7 πόσο ήτανε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Ρε φίλε, όχι δεκαετίες 80. Τώρα δεν θα θυμηθούν εποχές δεκαετίες 80. Θα θυμηθούν εποχές γάμα εθνικής. Εκεί που παίζαμε τον Εύρο Σουφλίου και δεν σου αναμετέβηδε κανένα. Ήταν όλοι με τα ραδιάκια. Ερμής κοκκινοχώματος. Και αυτά. Μάλιστα. Αυτό θα θυμηθούν. Γι' αυτό είναι συνηθισμένοι. Όλοι έχουν ραδιάκια. Όλος ο κόσμος είναι γεμάτος στα MP3 και τέτοια, και αυτοί είναι ακόμα με τα ραδιοφωνάκια και τα κασετοφωνάκια, τα αυτοί είναι ακόμα. Τους έχει μείνει. Πάντως την Κυριακή θα φανεί τώρα η δύναμη του συγκεκριμένου μέσου και αν αυτό εδώ, καλά εντάξει, αν θα προχωρήσει, δεν προχωράει, είναι η αλήθεια εδώ που τα λέμε. Αλλά... αυτό ήταν, το πικ του είναι αυτό, τα 40.000. 40.000. Θα γίνεται την έχει. Ακόμα λες... καπανεβάσματα. Αν ας πούμε είναι 45.000, σημαίνει ότι δεν θα μπει κανένας Αριανός να κάνει συνδρομή, έστω και για αυτό το παιχνίδι. Όχι ρε φίλε, γιατί, καλά αυτό εννοείται ούτως ή άλλως. Έχουν και εμείς τα καφέ στη Χαριλάου, γεμάτα θα είναι. Απλά μου κάνει εντύπωση ρε φίλε,
που εγώ για άλλους ακροατές δεν μιλάω, αλλά πάω στοίχημα ότι ο Πασκάλης έχει δώσει πολλά τα λιράκια 4,99 φέτος. Λες, τα βλέπει έχει, τα μάτς, σαν να το βλέπει το παιχνίδι. Δώσει, ναι. Έχει δώσει 4,99 στανταράκι και για την πρώτη και για την δεύτερη και για την τρίτη αγωνιστική. Πώς ήξερε ότι στο πρώτο 20 λεπτό εμείς πετούσαμε με τον Ατρόμητο και ξαφνικά ύστερα πέσαμε και κάναμε και ράμε, πώς το ήξερα. Είπε πετούσο πάω και αποκλείεται να το είπε αυτό. Είπε ρε παιδί μου ότι ήταν εντάξει λες τα πρώτα 20 λεπτά λέει αυτή. Απλά είπε ότι, ναι, είπε ότι ήταν goal offside και το δεύτερο. Ναι και, ναι, και το λες το είδες, όχι λέει ένας φίλος μου. Κλασικό από το χωριό, από το χωριό λες. Από το χωριό. Όχι από ένας φίλος μου από το χωριό. 0-3 λέει ο Πασχάλης. Συντηρητικά. Συντηρητικά. Ναι, ναι, ναι. Συντηρητικά. Έγινε, έγινε. Ο Κουέστα θα μαζεύσει κεράσια. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε ρε φίλε, φέτος χάνει, φέτος ο Πασχαλάκης, τρώει γκολ γιατί δεν θα δικαιολογήσει το μισθό του. Πέρσι τζάμπα πληρώθηκε μια σεζόν τζάμπα. Άρχισε ο Πασχαλάκης, άρχισε το κλασικό το παοκτσίδικο. Είδε, Πάπη, πόσο αχάριστος είναι ο άνθρωπος, γενικά ο Έλληνας ο άνθρωπος και κάθε επέκταση και ο παοκτσίδης μου και οποιοσδήποτε να ήταν. Πέρσι δεν έτρωγε τίποτα ο Πασχαλάκης, πάλι τον κράζανε. Φέτος που τρώει, δηλαδή είναι φίλο τερματοφύλακας είναι. Δείξε μου ένα τερματοφύλακα, ο Μπουφόν δηλαδή δεν τα έχει φάει. Αν είχαμε τον Μπουφόν εδώ θα το κρεμούσα και τον Μπουφόν. Θα το πιάνανε πουθενά σε κανένα εμπορικό κέντρο και θα την αφτάρε. Το home και λοιπά. Καλά. Ριτόρνο του Ιταλία. Στρόντζο να ούμε. Και τέτοια. Και τον Μπουφόν να είχαμε. Τι, ηρεμήστε λίγο να πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια, μια γκρίνια. Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι από πέρυσι εμείς είχαμε προκαταβάλει, μάλλον είχαμε προβλέψει την γκρίνια. Ότι από τη στιγμή που πέρυσι το πήρες αίτητος, φέτος πρέπει να το πάρεις χωρίς να φας γκολ, ας πούμε. Οπότε ο κόσμος. Πρέπει να το πάρεις, ρε φίλε, άπεκτος, να μην παίξεις, να μην έχω δύο ομάδες να παίζουν. Δεν γίνεται να πάει στο γήπεδο και να μην είναι γκουχ μουχ. Μετά το αίτητο, ο Παοξής ήθελε να μην έρχονται να παίζουν. Πώς έλεγες στο Αμάν εκείνο το βιντεάκι που είχαν κάνει με τον Γιάννη Ιωαννίδη που το σατιρίζαν από το Final Four του μπάσκετ. Που λέει κατεβήκαμε στο γήπεδο και τι να δούμε, ήταν και άλλη ομάδα. Ναι, ήταν και οι άλλοι, να έτσι θέλει έτσι, να πούμε. Έσχος, έσχος. Θέλουν οι παοξίδες, αυτοί οι γκρινιάριδες που είναι, αυτό θέλουν, να μην έρχονται οι ομάδες να παίζουν. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα, ομάδα, καλημέρα, επίσης. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ, καλημέρα. Έλα, Παμπίνο. Έλα, καλημέρα. Τι είπε ο Πασχάλης, 0-3. Συντηρητικά, 0-2 με 0-3, 2-3 γκολ δηλαδή. Θέλω να βάλει ένα σπίτι, θα το βάλει. Σπίτι τώρα. Θα βάλουμε σπίτι. Ναι. Το σίγουρο. Εντάξει, βάζεις εσύ. Σπίτι. Στην Αθηνική Κυριακή, εντάξει, δεν θα ακούσαμε και τον άλλο να ρωτάει τον Βέλιο πώς βλέπει τη μάχη μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Γιατί κακά τα ψέματα λέει και τα οικονομικά δεν θα να παίζουν ρόλο. Στην Ολυμπιακό πέρασε Champions League, ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε πουθενά. Λες και απέδειξε ο Σαββίδης ότι τον νοιάζει κάτι για να βάλει λεφτά. Περιμένει να πάρει για να βάλει. Ναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Τσα. Επίσης. Τι ακόμα δεν ξεκινήσαμε την μέρα μας. Τι ξεκούρα έχουμε, κολυμπητήρια. Τώρα ξεκινάμε. Τι. Το δισάκι στον νόμο. Καλημέρα στην τελευταία μας γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλώς το. Ακούω, βεβαίως. Παίρνω από τη Νέα Υόρκη. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Για να σας πω εσάς τους Αριανούς και όλους τους μετανάστες, τους υπολογίστες σε όλο τον κόσμο που πληρώνουν τα 5,5 δολάρια. Από εσάς περιμένει ο ΠΑΟΚ να κάνει λεφτά. Από τους Αριανούς. Μετανάστες τα εκατομμύρια που είναι έξω. Εγώ το έχω το ΠΑΟΚ TV. Ναι, αλλά μου φαίνεται ότι και οι μετανάστες δεν έχουν ανταποκριθεί τόσο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Τι πώς, 5,5 δολάρια. 557. Εγώ το έχω. Ναι, αλλά έχει μόνο. Ας πούμε... Ξέρεις το κάνεις. Ναι. Σιγάρα ξέρεις το κάνεις. Πόσο? 13 δολάρια. Πλάκα κάνεις. 13 δολάρια. Πω, το κόβω. Εγώ κάνω πλάκα. 13 δολάρια. Για να τους περιμένουμε να οικονομήσουμε. Όχι. Οι μετανάστες τι κάνουν. Αυστραλίες, Αλάσκες και Σιβηρίες. Δεν υπάρχουν παοξίδες. Έστω και Αριανοί και αεξίδες να πληρώσουν 5,5 δολάρια. Τι λέτε τώρα. Μάλιστα. Μια χαρά πάει. Μια χαρά πάει. Γιατί μόνο σκέφτεστε. Λέω εγώ τώρα, ας πούμε, έφτασε στην τελευταία του φορά που τέθηκε. Κυρία μου, ναι. Κυρία μου, άκου να σου πω. Ναι. Αυτό το ΠΑΟΚ TV δεν έγινε για τους Αριανούς, ούτε για αυτούς. Έγινε για τους μετανάστες όλου του κόσμου. Και αυτοί που είναι Αριανοί και Παναθηναϊκοί σε όλο τον κόσμο και στην Αλλάδα και στη Σιβηρία θα πληρώσουν 5,5 δολάρια. Θα πληρώσουν, μάλιστα. Εγώ είμαι 12 ώρες και σ' ακούω.
και ακούω και την Τρόικα και όλα αυτά, γιατί είμαι 36 χρόνια στην Αμερική. 12 η ώρα το, τώρα πιλώτες. Είναι 12 το βράδυ, ναι. Μία η ώρα είναι και περιμένω τον Τρόικα να πει. Το Μάριο και τον Χρυσάδο, ναι. Όλους και την Τρόικα, εμείς βάσαμε ξενικτιά χωρίς τον Πάκο Φιλαράκο. Ακούς, όλοι ξενικτεμένοι θα πληρώσουν να δουν τον Πάκο. Έτσι, έτσι. Και ας είναι και αξίζεις και Αριανοί. Μάλιστα. Εσείς οι Αριανοί. Εμείς εγώ δεν είμαι Αριανός, εγώ είμαι Πασεραϊκός, δεν είμαι Αριανός. Και εγώ το κοιό Παναθηναϊκό τον έχω κάνει. Νέα Υόρκη, από πού μας τηλεφωνείτε, Νέα Υόρκη, από ποιο μέρος? Από τον Bronx, έτσι, έτσι. Με ξέρει και ο Συρίγος και ο Μάριος και ο Χρήστατος. Έτσι, γιο. Τον Νίκος Παπαδόπουλος. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Να ακούω να σου πω κάτι. Ναι. Οπα. Πού είναι το Bronx, γιατί χάθηκε. Ω μαν, πάνω που ήταν να μας πει το σημαντικό. Ζητάω ένα τεράστιο συγγνώμη στον φίλο μας εκ Νέας Υόρκης, γιατί το λόγο επειδή ζησπυρώνει όλους τους ξενιτεμένους να έχουν μια επαφή με την πατρίδα. Τώρα είναι αυτή η παντή επαφή. Καταλάβαμε. Θα θέλουν να μπουν. Για να δούμε αν είναι ο ίδιος. Καλημέρα. Ναι, ναι, έπεσε η γραμμούλα. Εγώ είμαι εδώ. Ναι, 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 ναι. Αυτό το γκόκα. Τι κηδεία είναι αυτός. Μετά που τρέλανε το ΠΑΟΚ TV, δεν χαμογελάει και με ένα στρομάρι. Ξέρεις γιατί, γιατί το βάζουν να βάλει πουκάμισο. Γι' αυτό δεν θέλει να φοράει πουκάμισο. Ρε, πολύ κηδεία είναι ο άνθρωπος. Θα πάρω τηλέφωνο το ΠΑΟΚ TV να παραπονεθώ. Ούτε ένα χαμόγελο. Το Πανετολικό με τον Πανιόκριζο δεν χαμογελάει. Δεν μας νοιάζει η προσωπική του ζωή. Δεν χαμογελάστε, φίλε. Εντάξει, έγινε. Σε χαιρετούμε, πρέπει να κλείσουμε. Φιλιά, φιλιά, ευχαριστώ, ευχαριστώ σαν κηδεία. Μα το βάζουν να βάλει πουκάμισο. Είναι σαν παιδάκι που τον τίνει η μαμά να πάει επίσκεψη στη θεία, γι' αυτό. Θα πω εγώ τώρα εδώ. Λοιπόν, 8 και 1, αμά πρέπει να το λήξουμε. Να παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή. Στον Κωστή το τζατσαρό. Θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι και τις 10 από εμάς. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα ξαναλέμε αύριο σε 6. Τσάω.